Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Vasco Sports, εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα για άλλο ένα live αυτή τη φορά για μπάσκετ. Χτες κάναμε κάτι φοβερό στα ευρωπαϊκά μάτς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα επιστρέφουμε δυνατά με μπάσκετ και Ευρωλίγκα με το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Ο Βασίλης θα είναι στην περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου και εγώ θα είμαι στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου, να σας το πω από τώρα για να το ξέρετε. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προέρχεται από μία ήττα στην Μόσχα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, που παρόλο που ήταν αρκετά δύσκολο μάτς προσπάθησε να ανταπεξέλθει αλλά δεν τα κατάφερε. Απ' την άλλη η Άλμπα πάει πολύ φορμαρισμένη στο ΆΚΑ, να ξέρετε. Έχει δύο σερί νίκες με Μακάμπι και Αρμάνι, με δύσκολες ομάδες. Επομένως δεν θα είναι τόσο απλό το μάτς για τον Παναθηναϊκό, παρόλο που η Άλμπα είναι θεωρητικά μια ομάδα που είναι στα μέτρα του. Έτσι, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Παυλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν μάγκες. Άντε πάμε να ανεβαίνουμε λίγο, σιγά σιγά έχουμε μερικά λεπτά για την έναρξη. Όπως είπαμε λοιπόν η Άλμπα πάει πολύ φορμαρισμένη στο ΆΚΑ σήμερα και σίγουρα θα παίξει ρόλο και η απουσία του Νεμάνια Νέντοβιτς για τον Παναθηναϊκό, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Γιατί όπως ξέρουμε ο Νέντοβιτς είναι βασικός πυλώνας της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Από την άλλη η Άλμπα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σίγμα, που είναι ένας επίσης κομβικός παίκτης για την ομάδα της Άλμπα. Επομένως κάπως σωσκελίζεται η κατάσταση, αλλά ξαναλέω ότι η Άλμπα είναι αρκετά φορμαρισμένη στα τελευταία μάτς, με ρεκόρ 5-8, δύο σερί νίκες έχει, ο Παναθηναϊκός είναι στο 3-10. Είναι ένα μάτς και μέσα στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι, μπορεί να το πάρει. Επομένως θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει το καθήκον του Παναθηναϊκός και απέναντι στην Άλμπα, η οποία μπορεί να είναι μεν φορμαρισμένη αλλά δεν είναι κάποιες καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μπορεί να πάρει μια νίκη για να ανέβει στο 4-10, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Φάμπιαν δυστυχώς δεν θα έχουμε εικόνα διότι δεν μπορούμε να δείξουμε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό έχουμε το γράφημα και θα κάνουμε την περιγραφή του αγώνα. Μόνο με ήχο δηλαδή, αλλά θα αναλύουμε κανονικά το παιχνίδι να ξέρεις. Επομένως περιμένουμε και έχουμε ακόμα 5 λεπτά περίπου για την έναρξη του παιχνιδιού. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να βελτιώσει το ρεκόρ του, να το πάει στο 4-10, να ξεκολλήσει λίγο από την τελευταία θέση. Μπορούμε σήμερα για την νίκη, λέει ο Παύλος. Να δούμε, Παύλο. Είπαμε, είναι στα μέτρα του το μάτς. Επομένως, πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό. Και ο Παναθηναϊκός σίγουρα μπορεί να ανταπεξέλθει. Σίγουρα πρέπει να βρει λύση στην απουσία του Νεμάνια Νέντοβιτς. Είναι κάτι βασικό αυτό. Αλλά σίγουρα μια καλή εικόνα και κατά πόσο ο Παπαπέτρου θα είναι έτοιμος. Γιατί ο Παπαπέτρου προέρχεται από μια ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Ήταν απόν στα τελευταία παιχνίδια. Επομένως θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο, αλλά κατά τα πόσο και ο Νταρίλ Μέικον θα μπορέσει να στηρίξει επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Και απ' την άλλη να περιορίσει τους επιθετικούς της Άλμπα το Μάο Ντολό, που είναι ένας παίκτης που δημιουργεί πάρα πολύ καλά. Και είναι ένας πολύ σημαντικός point guard για την Άλμπα. Σίγουρα πρέπει να του περιορίσει τη δημιουργία. Και απ' την άλλη είπαμε και τον Μάρκους Έριξον φυσικά, ο οποίος είναι ένας killer από τα 6.75, έτσι το ξέρουμε πολύ καλά. Όσοι παρακολουθείτε σταθερά μπάσκετ τον ξέρετε τον Μάρκους Έριξον, πόσο έτσι δυνατός σουτέρ είναι. Επομένως θα παίξει και αυτό τον ρόλο του και η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού. Επομένως, σε περίπου 2 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι.
Είπαμε είναι ένα must win match για τον Παναθηναϊκό. Έχει τη δυσκολία του, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Για να δούμε λίγο και να ανεβαίνουμε λίγο στα νούμερα. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Όλοι like και εγγραφή. Στην Ευρωλίγκα στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, έτσι εννοείται. Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι. Καλησπέρα Χριστόφορε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Κώστας Βασιλόγιαννης εδώ. Περιμένουμε τον Βασίλη να μπει, Κώστα Βασιλόγιαννη, για να κάνει το πρώτο ημίχρονο. Εγώ θα είμαι στο δεύτερο ημίχρονο. Αν μας κάνει την τιμή ο Βασίλης να μπει ποτέ, τον περιμένουμε. Για να ξεκινήσει αυτό το match. Για εμένα δεν πάνε τα παλιά τα χρόνια. Μια χαρά ομάδα έχουμε. Θέλει δουλειά ακόμη για να γίνει όπως παλιά. Το κοίτα, Παυλάρα είναι μια νέα ομάδα, έτσι. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα. Και νομίζω ότι πλέον σ' ακούνε και τα παιδιά εδώ πέρα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Οπότε σε αφήνω να κάνεις το πρώτο ημίχρονο και θα επιστρέψω για το δεύτερο Δημήτερος. Έτσι, τα έχεις ανακοινώσει δηλαδή. Ναι, όλα. Μάλιστα, ακούγομαι καλά. Ακούγεσαι καλά νομίζω, ας μας επιβεβαιώσουν και τα παιδιά, νομίζω όμως ότι ακούγεσαι μια χαρά. Τέλεια, λοιπόν. Λουίτζι Λαμόνικα λοιπόν ο διαιτητής αναμέτρησης, ο οποίος έχει έρθει από το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Μπουντοσνόστ, εκεί όπου ήταν ο ίδιος διαιτητής. 0-0 λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ, εδώ που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου, σε ένα μάτς το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και για τις δύο ομάδες, καθώς πρέπει να ανέβουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Σαντρός τώρα στάρει ένα τρίποντο χωρίς να έχει άμυνα, παρόλα αυτά στο Χ. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως βλέπω, έχει ξεκινήσει με Σαντρός, Μέικον, Εύανς, Κασελάκη και Ιωάννη Γιώργο Παπαγιάννη. Να πούμε ότι στην αποστολή τελικά μπήκε και ο Παπαπέτρου και ο White, από ότι άκουσα, παρόλα αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην αρχική πεντάδα. Βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τώρα και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Πρίφτη. Και τώρα η Άλμπα θα κάνει μια επαναφορά από το πλάιντον, όπου είναι άστοχο. Και ο Παναθηναϊκός τώρα κατεβάζει την μπάλα με τον Χάουαρτ Σαντρός. Χάουαρτ Σαντρός δίνει στον Εύανς, αυτό σουτάρει από μέση απόσταση και είναι εύστοχος το δίποντο. 2-0 λοιπόν. Ο Εύανς, ο οποίος δείχνει ότι έχει μπει ζεστός στο παιχνίδι. Αλλά πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα της Άλμπα, που έχει ξεκινήσει με Λάμερς, Ολίντε, Λο, Τίμαν και Έριξον. Ο Έριξον είναι αυτός ο οποίος σουτάρει τα πολλά τρίποντα, οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει πολύ να τον προσέξει με το νούμερο 8. Και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει μετά την καλή άμυνα και μετά το 2-0 από τον Evans, έτσι ώστε να ανεβάσει τους πόντους του. Πάμε να κάνουμε όλη μια εγγραφή, ένα subscribe και ένα like όσοι δεν έχουμε κάνει. Γιώργαρος λέει στην περιγραφή, ναι, εγώ Βασίλης πρώτα και μετά ο Γιώργος. Καλά τα λέει ο Βασιλόγιαννης, θα είπαμε θα το κάνουμε ένα ημίχρονο ένας ενώ ο άλλος. Για μένα δεν πάνε τα παλιά τα χρόνια, λέει, μια χαρά ομάδα έχουμε, θέλει δουλειά ακόμα. Ολέ. Πάμε Πανάθα, πάω θρησκεία θύρα 13, έριξος δεινό σου τέρν, αυτό που είπα και εγώ πριν, Κώστα Βασιλόγιαννη. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ευστοχήσει και σε σουτ τριών πόντων για το 5-0. Παρ' όλα αυτά τώρα ο Έριξον
Είναι αυτός ο οποίος απαντάει και κάνει το 5-3, όπως μπορούμε να δούμε. Τρίποντο ξανά ο Μέικον. 8-3 ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει ρυθμό. Το βλέπουμε με τον Μέικον, ο οποίος σκοράρει. Και εδώ, και όπως μπορείτε να δείτε, κάνει το 8-3 στο παιχνίδι. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκει αρκετό ρυθμό στο παιχνίδι. Παπαγιάννης τώρα, Σαντρός. Ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δέχτηκε και άλλο τρίποντο για το 8-6. Μέικον μπαίνει προς τα μέσα, τρομερή τάπα, αν είδα καλά, του Λάμερς. Είναι αυτός ο οποίος ψηλά έκοψε τον Μέικον, ο οποίος μπήκε προς τα μέσα, πήγε να τελειώσει την μπάλα, ξαναβλέπουμε. Και ο Τίμαν, ο οποίος έρχεται από πίσω στη φάση. Παρ' όλα αυτά, ο ψηλός είναι αυτός ο οποίος έχει κόψει. Παπαγιάννης τώρα για τον Παναθηναϊκό, 8-6. 7-4 για τη λήξη της περίοδου. Μέικον, ένα σούτ τριών πόντων τραβηγμένο, αλλά έρχεται ο Παπαγιάννης εκεί για να καρφώσει και να κάνει το 16 για τον Παναθηναϊκό. 6-53 λοιπόν για τη λήξη της περίοδου. Προς τα μέσα τώρα, Τίμαν! Τρομερή assist από τον Ολίντε ήταν βασικά. Ολίντε, όχι ο Τίμαν, Ολίντε ήταν αυτός ο οποίος κάρφωσε τώρα. Και έκανε το 18 μετά από την εξαιρετική πάσα που του έγινε. Σαντρός τώρα μπαίνει προς τα μέσα, ένα σούτ εκτός ισορροπίας, λίγο πιο μπροστά από τη βολή, εύστοχος. 12-18 ο Παναθηναϊκός. Με το Χάουαρτ Σαντρός να έχει 5 από τους 12 πόντους. Ένα τρίποντο δηλαδή και ένα δίποντο. Μπαίνει τώρα προς τα μέσα ολό. Σούτ έξω τριών πόντων, άστοχη η Άλμπα. Και τώρα κατεβάζει ο Παναθηναϊκός. Ζητάει κίνηση ο Δημήτρης Πρίφτης από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χάουαρτ Σαντρός. Για να δούμε. Δίνει πάρα πολύ ωραία για το Κασελάκι. Κασελάκης για τον Σαντρός ξανά. Παίρνει το σκριν από τον Παπαγιάννη. Μπαίνει προς τα μέσα. Φύλαχτος μόνος το Κασελάκης για τρεις. Εύστοχος. Με τη βοήθεια της τύχης, ο Λεωνίδας Κασελάκης, η μπάλα πήγε στο Στεφάνι. Πήγε στο ταμπλό ξανά στο Στεφάνι. Και μπήκε μέσα λοιπόν ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο οποίος στη σεζόν έχει 35,7%. Ευστόχησε εδώ. Δεύτερη ασίστ για το Χάουαρτ Σαντρός. Χάουαρτ Σαντρός που έχει 5 πόντους και 2 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός μπροστά 15-8. Φάουλ τώρα το οποίο εδώ κάνει ο Evans. Αν είδα καλά στον Ολίντιε, πρέπει να έχει γίνει αυτό το φάουλ. Για να δούμε αν είναι όντως αυτός. Όχι, τελικά είναι ο Τίμαν τώρα. Την άλλη ανάποδα σε σχέση με πριν. Τίμαν τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Εκεί όμως ο Evans τον κόβει. Ψηλά βασικά κάνει καλή άμυνα. Και τώρα κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός με τον Χάουαρτ Σαντρός. Σαντρός βγάζει εκπληκτικά για τον Παπαγιάννη, ο οποίος καρφώνει και σηκώνεται ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να πανηγυρίσει. Απίστευτα πράγματα. Τώρα μόλις σηκώθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης από εκεί που κάθεται για να πανηγυρίσει για αυτήν την εξαιρετική συνεργασία. 17-8 ο Παναθηναϊκός. Έριξον για τρεις από πολύ μακριά. Από το σπίτι του ο Έριξον. Από τα 8 μέτρα. Δεν μπορεί να το πιστέψει το ίδιος. Βασικά ο ίδιος το πιστεύει. Γιατί έχει 3 στα 3. 9 από τους 11 πόντους λοιπόν ο Έριξον. Είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας Βασιλόγιαννης, αυτό που είπα και εγώ στην αρχή της περιγραφής. Σίγουρα το είπε και ο Τσάρας που δεν τον άκουσα. Evans σουτάρει για 3. Έξω η μπαλά, overball συγκεκριμένα. Πάνω από το καλάθι. Πέρασε. Πάμε λίγο να ανέβουμε δυνατά. Όσοι παρακολουθούμε τώρα, πάμε να κάνουμε όλη μια εγγραφή στο κανάλι, ένα subscribe, ένα like. Πάμε λίγο δυνατά. 17-14 ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά. Πάμε ρε Πανάθα, όταν περιγράφεις λέει θα με βάζει Discord. Ναι, ναι. Προκλάπερ, Κυριακή θα μπει στο Ολυμπιακό Σάρις για τον Καμπατζοβάνι. Αύριο θα μπει στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ναι, εννοείται. Θα γίνει αύριο από τον Γιώργο Τσάρα, το Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Νέντοβιτς λέει για πόσο θα μείνει εκτός. Λογικά καμιά εβδομάδα λέει το ρεπορτάζ Βασιλόγιαννη. Λαμόνικα ίσως ήταν λέει. Έριξον την ως τέρ, το είπαμε και πριν. Ενώ έχουμε time out τώρα. Double-double Παπαγιάννη. Καλή επιλογή λέει να το παίξετε. Κοίτα, μέχρι τώρα ο Σαντρός έχει 5 πόντους και 2 assist. Ο Παπαγιάννης αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τα στατιστικά του έχει 4 πόντους και 2 rebound. Οπότε είναι πιθανό και ο Παπαγιάννης να κάνει double-double.
Θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά πρώτο σκόρερ του αγώνα είναι ο Έριξεν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 9 πόντους. Έχει σουτάρει 3 τρίποντα, 2 τα οποία είναι καλά τρίποντα και ένα τρίποντο σχεδόν από τα 8,5 μέτρα. Ο 28χρονος, ο οποίος να πούμε ότι υπέγραψε στην Άλμπα Βερολίνου 20 Ιουλίου του 2019 από την Γκραν Κανάρια. 28 χρονών λοιπόν ο Σουηδός, ο Έριξον είναι θεωρητικά η μόνη απειλή αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρα κιόλας το λέει και το σκορ αυτό, 9 από τους 15 πόντους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν ένας παίκτης σε 5-6 λεπτά που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή από τον αγώνα έχει τόσους πόντους. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΆΚΑ, εδώ που τελικά το σούτ το προηγούμενο είναι για 2 για την Άλμπα, επομένως είναι 17-13, έγινε μια διόρθωση στο σκορ και όχι 17-14, θα διορθωθεί και στο γράφημα. Κατεβάζει τώρα η Άλμπα και μπαίνει προς τα μέσα με τον Ντίμαν. Εδώ μια προσποίηση για σούτ 3 πόντων, ο Παπαγιάννης δεν τη δέχεται. Έξω τώρα η Άλμπα, μπαίνει προς τα μέσα και σκόραρε εδώ με 2 αντιπάλους, απίστευτο τελείωμα του Τίμαν, ο οποίος με 2 αντιπάλους μπροστά του κατάφερε να σκοράρει πάρα πολύ σωστά. Και τώρα Παναθηναϊκός με το Μέικον βγάζει για τον Evans, Evans για τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης ποστάρει εκεί, γυρνάει, βγάζει τον Κασελάκη, ο οποίος είναι μόνος του για 2 στα 2 ο Λεωνίδας Κασελάκης. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει το τρίποντο και όντως το βρίσκει. Ντασίλβα τώρα για την Άλμπα. Περιφερειακά. Ο Λίντι, ένα σούτ τώρα το οποίο γίνεται από την Άλμπα. Είναι εύστοχο και αυτός ο οποίος σκοράρει αυτή τη στιγμή είναι ο Μπλατ. Μπλάτ, ο οποίος είχε ακουστεί νομίζω και για τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Τελικά δεν έγινε αυτή η μεταγραφή, αλλά τώρα έχουμε τρομερή assist πάνω από το καλάθι του Παπαγιάννη, πάνω από το καλάθι και ο Παπαγιάννης, ο οποίος σκόραρε. Ένα σούτ 3 πόντων τώρα, πάρα πολύ βεβαιασμένο εδώ, από την Άλμπα. Αστοχή και δεύτερο σου 3 πόντων, τρίτο επιθετικό rebound για την Άλμπα, τέταρτο τώρα επιθετικό rebound για την Άλμπα και τελικά θα σκοράρει κάτω από το καλάθι μετά τα 4 επιθετικά rebound τα οποία πήρε ο Ντασίλβα. Ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε, ενώ να πούμε ότι στην ίδια φάση ο Evans έκανε μια τάπα, αλλά τελικά ο Ντασίλβα ξαναπήρε την μπάλα. 2-0-4 λοιπόν για τη λήξη. Μέικον. Βγάζει ωραία έξω για τον Κασελάκη. Ξανά αυτός για 3. Είναι καυτός ο Λεωνίδας Κασελάκης. 3 στα 3 τρίποντα από τον Λεωνίδα Κασελάκη. Απίστευτα πράγματα. 25-20. Ο Κασελάκης, ο οποίος είναι on fire αυτή τη στιγμή. Απίστευτα πράγματα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα γρήγορο καλάθι για το 25-22. Και δεν καταφέρει να κρατήσει τη μεγάλη διαφορά. Μέικον. Evans προς τα έξω, προσποιείται μόνο στο Παπαγιάννης, δεν μπορεί να το χάσει εκεί ο Παπαγιάννης και όμως το χάσε από πάρα πολύ μικρή απόσταση, σαν να παίζουμε ρολόι από την πλάγια θέση. Εκεί ο Παπαγιάννης, ο οποίος αστόχησε το ρολόι που παίζαμε μικρή, αυτό από εκείνη τη θέση να καταλάβετε, μόνο στο εντελώς αμαρκάριστος ο Παπαγιάννης αστόχησε. Τέλος πάντων, Σανρός τώρα. Κασελάκης. Λεωνίδας Κασελάκης, ο οποίος ποστάρει, βγάζει έξω για τους Σανρός, ξαναπαίρνει ο Κασελάκης, γύρισε στην αδύνατη πλευρά. Μέικον, ένα σούτ 3 πόντων, άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν μόνος του, αλλά δίστασε αυτή τη φορά για 3 για να μην χαλάσει το σέρι του. Είναι λογικό. Δίνει στο Μέικον, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα και κερδίζει ένα φάουλ. 25-22, είναι ψηλά το φάουλ από τον Ολίντε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως θα πάει και στις βολές τώρα. Ξαναβλέπουμε εδώ την προηγούμενη φάση με Ντασίλβα και Μπλατ, το προηγούμενο καλάθι της Άλμπα, πόσο γρήγορα μπήκε και πόσο ωραία ο Μπλατ τελείωσε την φάση. Στο 25-22 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ευστοχή ο Μέικον σε πρώτη βολή, 26-22 λοιπόν, και τώρα θα εκτελεστεί και η δεύτερη από τον Ντάριλ Μέικον.
Για να δούμε. 26-22 μέσα και η δεύτερη. Εύστοχος ο Μέικον. 27-22. Ξαναβλέπουμε εδώ την προηγούμενη φάση με τον Μέικον, ο οποίος ύψωσε για τον Παπαγιάννη. Και ο Παπαγιάννης απλά τελείωσε πάρα πάρα πολύ όμορφα τη φάση. Κατεβάζει τώρα η Άλμπα, η οποία βρίσκεται στο πίσω σκορ με 5. Μπλατ τώρα ανοίγεται στα δεξιά, ένα σούτ 2 πόντων, το οποίο γίνεται αστοχή η Άλμπα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατεβάζει τώρα ο Κάρο Γουάιτ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, να και ο Παπαπέτρου. Και ο Παπαπέτρου και ο Γουάιτ, το Κάρο Γουάιτ βρίσκει σούτ 3 πόντων μόνος του και αστοχή 30-22. Παπαπέτρου ασίστ, ο Κάρο Γουάιτ τρίποντο με το που μπήκε, με το ξεκίνημα. Και 15 τώρα δευτερόλεπτα ολόκληρα για την Άλμπα Βερολίνου. Στο 30-22 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σκοράρει 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Καθόλου κακή εμφάνιση. Βλέπουμε εδώ τον Κασελάκη. Ενώ εδώ ο Πρίφτης, ο οποίος ζητάει τη βοήθεια των συνεργατών του, Κώστας Χαραλαμπίδης στον πάγκο και Ισίδωρος Κουτσός. Ισίδωρος Κουτσός, ο οποίος είναι και βοηθητή στο... στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Έξω ο Κασελάκης λοιπόν, ο οποίος χρεώθηκε με φάουλ μετά τα 3 στα 3 τρίποντα. Θέλησε να τον προφυλάξει ο Πρίφτης. Και τώρα εδώ ένα καλάθι και φάουλ ο Ντασίλβα ξανά, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στην πρώτη περίοδο μετά το time out το οποίο πήρε ο προπονητής τη Σάλμπα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η Άλμπα είναι 14η με 5-8 και ο Παναθηναϊκός 17ος με 3-10. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει πάει στο 4-10 και αφήνει την Άλμπα στο 5-9. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο must win είναι το σημερινό παιχνίδι για το τριφύλι. Time out τώρα το οποίο παίρνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Πρίφτης. Να πούμε ότι στον αγωνιστικό χώρο έχει μπει και ο Λευτέρης Ματζούκας, ο νεαρός παίκτης του Παναθηναϊκού. Όπως και να πούμε επίσης ότι έχει πάρει και τον νεαρό τον Αβδαλά, ο οποίος είναι μόλις 15 χρονών. Τον έχει πάρει πρώτη φορά στην αποστολή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα λίγο τα σχόλια. WW Παπαγιάννης λέει, λοιπόν, πάω ατρόμητος, θα το κάνει ο Τσάρας. Αστέρας σας, πάω Κλαμία, ο Βασιλόγιαννης και ο Ολυμπιακός Σάρης εγώ. Ισχύει αυτό που λέει ο Βασιλόγιαννης. Ο Εύανς βελτιώθηκε, λέει. Καλησπέρα, Νικ Χάκερ. Γεια σου, Νικ Χάκερ. Πώς μπορούμε να το δούμε live, λέει ο Παναγιώτης. Μόνο αν μας κάνεις ένα follow στο Instagram και μπορούμε να σε βοηθήσουμε εκεί. Θα μας στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, Vasco Sports, όπως το ακούς, όπως το βλέπεις και όλο στο κανάλι. Και εκεί πέρα μπορούμε να σε βοηθήσουμε, φίλε, όπως κάνουμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Άμα θες να είμαι μέσα, λέει, μεγάλη μου χαρά, Χριστόφορε. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Μπιν Ντίζελ. Μέχρι στιγμής, λέει ο Παύλος, καλά τα πάμε. Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει όμως να πάει καλά και η μετάδοση. Οπότε θέλω λίγο να ανέβουμε. Θέλω να κάνουμε όλοι ένα like. Βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε 35 likes. Ας βάλουμε πρώτο στόχο τα 50 και μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. 50 likes. Άλλα 15 likes. Όσοι δεν έχουμε κάνει like, πάμε να τραβήξουμε ένα ωραίο like. Είδαμε και χθες το καφένιο το οποίο ετοιμάσαμε με τα παιδιά. Πάω Κλίνκολν και ο Άντβερπ Ολυμπιακός. Πάω ο οποίος προκρίθηκε, να πούμε, στη συνέχεια του Europa Conference League. Ενώ απ' την άλλη ο Ολυμπιακός και αυτός προκρίθηκε στη συνέχεια του Europa League. Αυτά από χθες. Μπορείτε να πάτε να δείτε και τους πανηγυρισμούς, τα highlights και όλα γενικότερα στο κανάλι μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Μετά και τη λήξη της περίοδου, μετά το 30-25. Δεύτερη περίοδος λοιπόν ξεκίνησε, 9:50 τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει επιτεθεί και είναι αυτός ο οποίος έκανε την επαναφορά απ' έξω. Παπαπέτρου, Εύανς. Εύανς για τον Πέρι, να και ο Πέρι, νέο πρόσωπο στον Παναθηναϊκό. Λεπτά, Εύανς παίρνει το σουτ από μέσα από στα, δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο επιθετικό rebound, το ωραίο του ο Κάρο Γουάιτ. Κασελάκης τώρα, Παπαπέτρου, ο Κάρο Γουάιτ. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, γύρισε πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια, ζητάει φάουλ εκεί ο White, ο Λαμόνικα δεν του το δίνει. Διαμαρτύρεται και ο προπονητής ο Πρίφτης. Τώρα η Άλμπα, η οποία
μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με Da Silva, Blatt, Smith, Schneider και Zussmann. Έχει αλλαγές και ο Smith είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για την Alba για το 30-28. 9-0-3 λοιπόν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Εκεί όπου θα έχουμε και τον Γιώργο Τσάρα για την ανάλυση του ημιχρόνου, αλλά και μετά θα δώσουμε τη σκυτάλη για να πάμε και εμείς λίγο σε καναμπουζούκι, γιατί έχουμε και πρεμιέρα σήμερα. Σαμπάνι, Ζόζεφιν και Σνίκ στο έναστρο. Τώρα με το νούμερο 15 ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος μπήκε προς τα μέσα με τον Οκάρο Γουάιτ και ξαναέχασε την μπάλα. Ξανά ο Πρίφτης, ο οποίος δεν μπορεί να το πιστέψει. Και κατεβάζει η Άλμπα με τον Μπλατ, ο οποίος στάρει ένα σου τριών πόντων. Να, το βάλε. 30-31. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει, γιατί ο Μπλατ είναι καυτός, έχει 2-2. Έχει πάρει το χρήσμα από τον Λεωνίδα Κασελάκη και έχει κάνει το 30-31 Παπαπέτρου. Παπαπέτρου για τον Οκάρο Γουάιτ. Οκάρο Γουάιτ πάρα πολύ ωραία για τον Κασελάκη. Αυτός ποστάρει τον Σμιθ. Κασελάκης γύρισε από την άλλη. Πάει να τελειώσει τη φάση. Αστόχησε. Αυτό είναι το πρώτο σουτ του Κασελάκη, το οποίο αστοχεί. Όχι τρίποντο, γιατί τρίποντο έχει 3-3. Και ο Πέρι εδώ κάνει φάουλ καθαρό. Σηκώνει κιόλα στο χέρι και το παραδέχεται. Πάνω στον Σμιθ. Αν είδα καλά, αυτό ήταν ο οποίος είχε πάρει την μπάλα. Ήταν, ξαναβλέπουμε, ο Σμιθ είναι μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέμε. Και πολύ ωραία, όντως, η Άλμπα έκανε αυτή την επίθεση. Καλησπέρα σε όλους, λέει. Μέχρι τις μηνύσεις καλά πάμε, καλά πάει. Επιθετικά πολύ καλή πρώτη περίοδος. Ναι, Χριστόφερε, θα μπορώ, λέει, να δω. Πάμε λίγο, θέλω λίγο όμως να σχολιάσουμε και όλοι στα σχόλια. Θέλω λίγο να ανέβουμε δυνατά. Να σχολιάσουμε λίγο, να δούμε ποιοι είναι Παναθηναϊκοί, ποιοι υποστηρίζουν το τριφύλι σήμερα. Εννοείται ελληνική ομάδα, ακόμα και Ολυμπιακός να είστε. Αξίζει να υποστηρίξετε τον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι θέλουμε τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Σκεφτείτε να έχουμε στην οχτάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολύ μακριά βέβαια για το τριφύλι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που κάνει ο Μπλατ. 3-3. Από τα 8,5 μέτρα ένα σουτ τώρα, το οποίο ίσα ίσα το πήρε επειδή δεν πίεσε κανένας στα 8,5 μέτρα. Κι όμως έγινε το 32-34. Το λάθος τώρα του Κασελάκη, ο οποίος διόρθωσε. Ο Κάρο Γουάιτ προσπαθεί να εκτελέσει για τρεις. Διστάζει, τελικά μπαίνει προς τα μέσα και παίρνει το φάουλ από τον Σμιθ. Όπως δίνει ο Λαμόνικα, ξαναβλέπουμε εδώ ξανά. Βλέπουμε τον Κάρο Γουάιτ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα. Ο Σμιθ είναι αυτός ο οποίος εκεί βάζει τα χέρια του και σπρώχνει. Ας πούμε έτσι όπως έδειξε ο Μαλαμόνικα. Ξαναβλέπουμε ξανά το τρίποντο του Μπλατ που σκόραρε. Παναθηναϊκός Άλμπα λοιπόν 32-34. 7 και 15 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Παπαπέτρου. Παπαπέτρου πάρα πολύ ωραία για τον Evans. Evans βγάζει για τον Κασελάκη. Κασελάκης έξω για τον Παπαπέτρου. Πάει να μπει προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ, 32-34 λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ της Άλμπα. Ήταν μπροστά σε όλο το πρώτο μέρος και τώρα ξαφνικά στην πρώτη περίοδο και τώρα στη δεύτερη περίοδο είδαμε ότι έπεσε αρκετά, με αποτέλεσμα η Άλμπα να τον περάσει. Και τώρα επιθετικό φάουλ, το οποίο το σφυρίζει ο Λαμόνικα. Ξανά ο Πρίφτης διαμαρτύρεται, ο Evans είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το επιθετικό φάουλ. Ξαναβλέπουμε εδώ ξανά. Κινητό screen έχει δώσει ο Λαμόνικα. Κινούνταν όντως από τίδα στην κάμερα που μας έχουν δώσει. Και συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι από αριστερά τώρα με τον Zussmann, ο οποίος δίνει στον Σμιθ. Σμιθ πάει να μπει προς τα μέσα. Zussmann από τα 8 μέτρα έξω αυτό. Είπαμε, ο Zussmann δεν είναι ίδιο σουτέρ όπως ο Μπλατ, όπως ο Έριξον. Έριξον, ο οποίος έχει καιρό να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει τη δόξα ο Μπλατ αυτή τη στιγμή. Τον κρατάει για μετά, ζεστό. Ο προπονητής Σάλμπα. Κασελάκης τώρα, ο οποίος γύρισε. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι η δεύτερη προσπάθεια που κάνει ο Λεωνίδας Κασελάκης μετά τα εύστοχα τρία τρίποντα. Και εύκολα η Άλμπα μπροστά με τον Σμιθ, ο οποίος σκοράρει για το 32-36 μετά από την ασίστ του Μπλατ. Ξαναβλέπουμε. Μπλατ, no look pass, απίστευτη πάσα. Χωρίς να βλέπει, ο Μπλατ βγάζει μια υπέροχη no look pass. Εκεί όπου τελειώνει πάρα πάρα πολύ ωραία τη φάση ο
παίκτη στη Σάλμπα. Πάμε λίγο να ανέβουμε δυνατά, πάμε λίγο να ανέβουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω που είμαστε μέσα 108 άτομα να μου γράψετε λίγο όλες τις περιοχές από τις οποίες μας βλέπετε, έτσι ώστε να μιλήσουμε για κάθε περιοχή, να χαιρετήσουμε κάθε περιοχή. Πάμε λίγο δυνατά, πάμε λίγο όλοι, ακούμε εδώ Vasco Sports και βλέπουμε κιόλας. Ενώ έχουμε time out για τον Παναθηναϊκό του Πρίφτη, 32-36 όπως βλέπετε. Θέλω όλοι να γράψουμε στο chat από ποιες περιοχές μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά. Έτσι, απλά για να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, του εξωτερικού, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Άκουσε, Κώστας, θα είναι γήπεδο, Βασίλης θα σχολιάζει, θα δούμε κάμερα Κώστα έξω από Καραϊσκάκη. Ισχύει αυτό την Κυριακή, παιδιά, στο Ολυμπιακό Σάρις. Θα είναι ο Κώστας στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, θα μας δίνει εικόνα μέσα από το γήπεδο, θα μας δίνει εικόνα έξω από το γήπεδο. Θα προσπαθήσει να πάρει και κάποιες εκεί στα γρήγορα, ίσως απ' έξω από κάποιους περαστικούς, να κάνει κάποιες ερωτήσεις, οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς το έχει ετοιμάσει. Το έχει ετοιμάσει πάντως καλά. Πανάθα από Σύρο, λέει ο Πέτρος εδώ. Καλησπέρα, Πέτρο. Τέλειο, Χριστόφορε, λέει. Θα ήθελα να μεταδώσει και σε ένα μάτς. Λάρισα, λέει ο Νικ Χάκερ, ο οποίος μας παρακολουθεί από τη Λάρισα. Καλησπέρα από Αυστρία, λέει. Να, και το εξωτερικό που λέγαμε. Πάμε Πανάθα, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ. Εδώ με μεγάλη τρέλα για την Πανάθα μας, λέει. Πάμε από τη χιονισμένη Γερμανία. Πάμε, ρε Πανάθα, να και ο Παύλος, ο οποίος μας βλέπει από τη Γερμανία. Πάμε, ρε παιδιά, να ανέβουμε λίγο και τα likes. Έλα λίγο, 40 likes έχουμε. Πάμε λίγο να πάμε. Έλα λίγο να ανέβουμε. Πάμε λίγο, στα 50 likes θέλω. Για πάμε λίγο. Έλα, άλλα 9 likes. Πάμε λίγο, έλα. Συνεχίζει. Τώρα λοιπόν, Evans, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ και δύο βολές. Το φάουλ το οποίο το πήρε από τον Σνάιντερ, όχι τον ποδοσφαιριστή, τον Σνάιντερ, όσοι θυμάστε αυτόν τον Ολλανδό, αλλά από τον Σνάιντερ. Αυτός έχει λίγο πιο γερμανική προφορά, ας πούμε, γερμανικό όνομα. Μιας και μας βλέπετε από Γερμανία, να πούμε χαιρετίσματα εκεί και στο Μόναχο και στο Βερολίνο και οπουδήποτε βρίσκεστε αυτή την στιγμή. Και στο Τγκάρδι ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς Έλληνες και γενικότερα παντού σε όλη τη Γερμανία. Καταβάζει τώρα η Άλμπα με τον Σμιθ. Για να δούμε, Σμιθ έχει απέναντί του Σαντρός. Σμιθ πάει να περάσει μόνος του χωρίς να δώσει καμία πάσα. Μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει, τελικά σουτάει ένα σουτ το οποίο έχει τις χειρότερες απίστευτα σουτ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει αυτό το σουτ, παρόλα αυτά το έβαλε ο Σμιθ. Απίστευτος, 34-38, πήρε μόνος την μπάλα, κατέβασε μόνος, σταμάτησε, jumps, σουτ και σκόραρε. 34-38, Παπαπέτρου για τρεις, όχι, άστοχος, πρέπει να ζεσταθεί λίγο ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Για να σκοράρει, Σμιθ ξανά, Μπλάτε, όχι να το στάρει και από εκεί από τα 9 μέτρα. Προσποιήθηκε τελικά, δεν σούταρε. Και τώρα η Άλμπα με τον Σνάιντερ, για να δούμε Μπλάτ. Σμιθ για τρεις, άστοχος, αμυντικό rebound μάλλον, του Πέρι και του Evans. Ο Evans ήταν αυτός ο οποίος έκανε καλό blockout, αν είδα καλά. Να δούμε όμως τι έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Γιατί νομίζω ότι έχουν δώσει επιθετικό τελικά φάουλ. Αμυντικό μάλλον πάνω στον Evans. Για να δούμε ποιο να το έχει κάνει τώρα το φάουλ. Ο Λαμόνικα είναι αυτός ο οποίος το σφυρίζει. Ξαναβλέπουμε ξανά να έχει κάνει ο Evans φάουλ. Τι να πεις, okay, ναι. Εντάξει. Ο Evans τέλος πάντων έχει κάνει φάουλ. Τρίτο φάουλ, υπερβολικό αυτό το τρίτο φάουλ. 5 λεπτά για τη λήξη λοιπόν. Και η Άλμπα Βερολίνου σκοράρει με τον Λάμερς για το 34-40, παίρνει στο συνέξι και ο Παναθηναϊκός εδώ είναι κάπου που λίγο χάνει την μπάλα. Μέικον, θα να δούμε, Μέικον απέναντι στο Σνάιντερ, βγάζει για τον Παπαπέτρου, Παπαπέτρου μπροστά για τον Σαντρός, αυτός με για τον Καρουάιτ, συγγνώμη, αυτός πάει να τελειώσει τη φάση, όμως κόβεται ψηλά και νόμιμα πάρα πολύ εύκολα και τώρα κατεβάζει με το Λό η Άλμπα. Λάμερς έξω για τον Έριξον από τα 8 μέτρα, δεν τα χάνει αυτά ο Έριξον,
Το γνωρίζουμε αυτό από τη στιγμή που θα πάρει από εκεί την μπάλα. Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος ο Έριξον. Είναι απίστευτος σουτέρ. Είναι απίστευτος σουτέρ ο Έριξον. Ίσως να είναι ο καλύτερος σουτέρ της Ευρωλίγκα. Δε, την από 34-43. Στο σύν 9 η Άλμπα, Παναθηναϊκός, ο οποίος στη δεύτερη περίοδο έχει πέσει εντελώς, ενώ προηγείται στην πρώτη περίοδο. Ξαφνικά τώρα στην δεύτερη περίοδο τα πράγματα πάνε πάρα πάρα πολύ άσχημα και ο Πρίφτης καλεί time out στο σύν 9 για την Άλμπα. Καλησπέρα, λέει ο Πέτρος. Ο Νέιντι παίζει, όχι ο Νέντοβιτς δεν παίζει. Κρίστοφερ, Πυρικός ΠΑΟΚ Β, λέει ο Γαβρίλ. Λείπει ο παιχταράς μας, λέει, είναι μεγάλη απουσία του ο Παύλος. Σίγουρα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει και άμυνα, Παύλο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ο Έριξον είναι απίστευτος μπασκετμπολίστας. Βλέπουμε πόσο εύκολα σκοράρει, πόσο εύκολα βάζει τους πόντους για την Άλμπα Βερολίνου και γι' αυτό το λόγο κιόλας αυτή τη στιγμή η Άλμπα Βερολίνου είναι αυτή η οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με συν 9. Συν 9, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει πάρα πάρα πολύ το πράγμα. Και τον Παναθηναϊκό. Τώρα γυρίσαμε λοιπόν μετά το time out στο ΟΑΚΑ, μπήκαν οι παίκτες μέσα. Και τώρα ο Κώστας είναι αυτός ο οποίος θα έχει την μπάλα και θα κατεβάσει 4 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. 34-43. Σουτάρει εδώ για τρεις ο Μέικο, να στοχεί, παίρνει το επιθετικό rebound ο Παπαγιάννης. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει και τώρα κατεβάζει η Άλμπα με το Λο. Λο, Έριξον. Για να δούμε Έριξον, πάει να μπει προς τα μέσα. Βγάζει εκεί για τον Λάμερς, αλλά αυτό είναι airball. Καθόλου καλή. Μπαλιά Τίμαν τώρα, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω για το Λάμερς. Λο στο ένα δευτερόλεπτο, εκτός ισορροπίας, σούταρ όμως, βρήκε σούτ. Εκεί όμως που αστόχησε και ο Παπαγιάννης ψηλά, πήρε το rebound. 34-43, παραμένει το σκορ. Μέικον τώρα. Για να δούμε, μπαίνει προς τα μέσα, αφήνει ωραία για τον Παπαγιάννη, ναι, ναι. Και χειροκροτεί ο Νεμάνια Νέντοβιτς από το μπάγκο, από εκεί που βρίσκεται μάλλον, καθώς δεν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα. 36-43 λοιπόν, κατευθείαν η κάμερα πάνω στον Νεμάνια Νέντοβιτς. Λάθος τώρα εδώ της Άλμπα, η οποία δεν μπόρεσε να σκοράρει προς τα μέσα και τρομερή πάσα για τον Παπαπέτρου, αλλά εκεί ο Λάμερς, ο οποίος έκοψε την μπαλιά του Μέικον, έβγαλε μπροστά για τον Παπαπέτρου. Ξαναβλέπουμε ο Μέικον εδώ, βγάζει μπροστά για τον Παπαπέτρου. Ο Λάμερς είναι αυτός ο οποίος έβαλε εκεί το χέρι του πάρα πάρα πολύ εύκολα και τελικά κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε, να πάρει την μπάλα για την Άλμπα, να την πετάξει έξω για τον Παναθηναίκο. Ο Παναθηναίκος ο οποίος έκανε λάθος επαναφορά. Και τώρα η Άλμπα η οποία ανοίγεται μπροστά με τον Έριξον, ο οποίος δίστασε για τρεις. Τίμαν μπαίνει προς τα μέσα. Αυτοκρατορική τάπα του Παπαγιάννη. Τρομερή τάπα του Παπαγιάννη. Σαντρός μπαίνει προς τα μέσα. Εκεί στο 1-1. Τελικά έβγαλε έξω για τον Παπαπέτρου. Παπαπέτρου ζητάει ο Μέικον. Παπαπέτρου πάει μόνος του. Πολύ δύσκολα εκεί γιατί του κάνανε double team. Γι' αυτό ζητούσε ο Μέικον, ο οποίος ήταν μόνος του. Έξω στο τρίποντο, μπαίνει προς τα μέσα τώρα η Άλμπα με το Λό και ξανά τάπα του Παπαγιάννη. Απίστευτο μπλοκ του Παπαγιάννη. Δεύτερο στη σειρά και τώρα καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Με τον Μέικον. Είδαμε ο Παναθηναϊκός με δύο τάπες του Γιώργου Παπαγιάννη. Πώς μπορεί να απειλήσει με τον Νταρίλ Μέικον. Ξαναβλέπουμε, μπαίνει προς τα μέσα ο Μέικον και τέλειωσε εκπληκτικά την φάση. Απίστευτο καλάθι για τον Ναϊκό. Επιτέλους καλάθι και φάουλ. Και αυτό δίνει το βάρος στον προπονητή της Άλμπα Βερολίνου, έτσι ώστε να πάρει το time out ο Ρενέσες, ο προπονητής της Άλμπα. Πάμε να δούμε λίγο τις πρώτες σκόρες τώρα. Κασελάκης για τον Παναθηναϊκό με 9, με 3 στα 3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist. Παπαγιάννης 8, 6 rebound, 1 assist. Έρχεται το double-double, όπως λέει και ο Βασιλόγιαννης, από ό,τι φαίνεται.
Μέικον στους 7, Σάντερος στους 5, Εύαν στους 4, Γουάιτ στους 3, Πέρι στους 2, Παπαπέτρο και Ματζούκας 0, ενώ για την Άλμπα ο Έριξον στους 12, ο Μπλάτ στους 9, Ντασίλβα στους 7, Σμίθ στους 7, 4 ο Τίμαν, 2 ο Λίντε, 2 ο Λάμερς και 0 ο Σνάιντερ, ο Λόου, ο Ζούσμαν και ο Ντελόου, ο οποίος είχε μπει πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Λείπει ο παιχταράς μας, λέει, μεγάλη απουσία. Αν δεν μας πάρει κανένα σοβαρά ο άνθρωπος, δεν βλέπω ξανά χαρές, μόνο ξεφτυλίκι. Αυτοί που παίζουν υπό άλλες συνθήκες, ούτε πετσέτες, λέει, δεν θα έδιναν. Λέει εδώ ο φίλος, ο υπηρώτης. 38-43, όπως μπορείτε να δείτε. Και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις βολές. Βρίσκεται στις βολές. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η διαφορά πέφτει στους 4. 2-0-2 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ντασίλβα τώρα. Χάνει την ισορροπία του εκεί ο Λό. Ντασίλβα για 3. Άστοχος και ο Παναθηναϊκός παίρνει το rebound. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίξει άμυνα και ιδίως περιφερειακή άμυνα στην Άλμπα. Μπορεί να ανέβει. Υπάρχει και ένα πανό πίσω από τη γραμματεία το οποίο λέει Γαλάτσι 13. Μέικον τώρα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει για τον Παπαγιάννη, αυτός έξω για τον για τον Ματζούκα, συγγνώμη, ο οποίος έχει μπει. Κασελάκης εκτός ισορροπία σουτ, πολύ όμορφο δίποντο, 41-43 επιτέλους. Ο Λεωνίδας Κασελάκης μετά τα 3 τρίποντα και μετά τα 2 άστοχα βρήκε σουτ 3 πόντων. Αλλά εδώ η Άλμπα εκτελεί ένα σουτ 3 πόντων με τον Τίμαν, εκεί όμως που αστοχεί όμως. Και βλέπουμε και τον προπονητή της να νευριάζει, γιατί δεν πρέπει να πάρουν τα τρίποντα αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν τώρα, από ό,τι φαίνεται. Μέικον, ο οποίος πάει να μπει προς τα μέσα, ο Παπαγιάννης είναι εκεί μπροστά του. Μέικον πάει να τελειώσει τη φάση και παίρνει φάουλ από τον Λό. Θα δούμε άμα το φάουλ είναι ψηλά, αλλά νομίζω κιόλας ότι η Άλμπα έχει κάνει ήδη 5 φάουλ, οπότε ούτως ή άλλως θα πάει στη βολή. Ο Μέικον, ναι. Θα πάει ούτως ή άλλως στη βολή ο Ντάριλ Μέικον, συγγνώμη, 41-43. Προηγείται η Άλμπα, παρόλα αυτά τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να ισοφαρίσει σε 43-43. Για να δούμε Μέικον. Στις βολές, για να δούμε Μέικον. Ευστόχησε στην πρώτη, 42-43 για τον Παναθηναϊκό. Ντάριλ Μέικον, ο οποίος ήρθε στο τριφύλι από την ΑΕΚ. Έκανε όργια πέρυσι με την ΑΕΚ ο Μέικον, από ό,τι θυμάστε. Οπότε το καλοκαίρι οι υπεύθυνοι του Παναθηναϊκού κινήθηκαν για την απόκτηση του 43-43. Ισοπαλία λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ο οποίος τρέχει ένα 9-0 στα τελευταία λεπτά, να είμαστε ειλικρινείς. Δίνει screen όλο τώρα, εδώ τάπα, ξανά ακόμα μια αυτοκρατορική τάπα για τον Παναθηναϊκό, 43-43 ο Παπαγιάννης. Είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την τάπα στον Ντασίλβα. Τον ξαναβλέπουμε εδώ. Ο Πρίφτης ο οποίος είναι φανερά ευχαριστημένος. Ξαναπήρε λοιπόν εδώ την φάση. Βλέπουμε ο Λό, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εντός των αγωνιστικών ορίων. Και ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει με τον Χάουαρτ Σαντρός. Με τον Μέικον, συγγνώμη. Για να δούμε Μέικον. Κατά τα πόδια, τρομερή τρίπλα του Μέικον. Κατά τα πόδια. Υψώνει εκεί για τον Παπαγιάννη, αλλά αυτός δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Και τώρα η Άλμπα είναι στην επίθεση. Έριξον, Λό, Τίμαν. Για 3 βήματα όμως. Πήγε να εκτελέσει για 3. Τελικά, ξαναβλέπουμε εδώ. Πήγε να εκτελέσει για 3. Κούνησε εκεί το σταθερό. Οπότε έκανε βήματα. Όπως μπορούμε να δούμε. Έβρισε κιόλας. Τα διαβάσαμε από τα χείλη του. Και τώρα 18 δευτερόλεπτα, όλη η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Όλη η επίθεση για τον Παναθηναϊκό για να σκοράρει και να έχουμε Γιώργο Τσάρα και να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα τώρα, βγάζει για τον Παπαγιάννη, δεν τα κατάφερε. Δεν τελείωσε εδώ τη φάση. Ένα σούτ από τα 15 μέτρα, ξέρω εγώ, από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Για την Άλμπα δεν τα κατάφερε λοιπόν ο Παναθηναϊκός
Και τώρα θα έχουμε και τον Γιώργο Τσάρα στο 43-43. Εδώ που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ισόπαλος με την Άλμπα στο 43-43 λοιπόν. Έχουμε ημίχρονο, θα ακούσουμε και τον Γιώργο Τσάρα, θα κάνουμε και μαζί ανάλυση εννοείται για το ημίχρονο και μετά θα του δώσω τη σκυτάλη για το δεύτερο ημίχρονο και ίσως την παράταση που μπορεί να έχουμε. Όχι, εντάξει, αστειεύομαι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχει λήξει λοιπόν η... Έχει λήξει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα δικά σας σχόλια. Είχα γνωρίσει ένα ποδοσφαιριστή, λέει, στη Λέσχη που είχε αέρα σαν έχει αδερφό τον Μέση. Πανάθα μου, σ' αγαπώ, λέει, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ από το μυαλό μου. Παιδιά, ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης, λέει, τα δείχνουν όλα για την Πανάθα. Μια χαρά, τα δίνουν όλα για την Πανάθα, μια χαρά είναι. Πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα, λέει η Πανάθα. Αυτό το οποίο είπαμε πριν, έχετε δίκιο, πρέπει να παίξει και άμυνα ο Παναθηναϊκός. Αλλά πάμε λίγο τώρα να ανέβουμε 132 άτομα. Πάμε λίγο να γίνει εδώ ένας πάρα πολύ μεγάλος χαμός. Βάσκο Sports, ζωντανή περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός εναντίον Άλμπα από το ΟΑΚΑ, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχουμε και σε λίγο το Γιώργο Τσάρα, εννοείται, για να κάνουμε την ανάλυση του ημιχρόνου. Αλλά και εμείς τώρα θα συνεχίσουμε δίνοντας τους παίκτες και τους πόντους. Πρώτο σκόρο για τον Παναθηναϊκό, Κασελάκης με 11, 2 rebound, 1 assist, δεύτερος ο Μέικον με 10, Παπαγιάννης με 8, Σαντρός με 5, 4 ο Εύανς, ο Κάρο Γουάιτ με 3, 2 πέρι και κανένας πόντος για τον Λευτέρη Ματζούκα και τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Στα στατιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε 7 ελεύθερες βολές, 53% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα, 6 στα 14, 18 rebounds, από τα οποία τα 14 είναι αμυντικά, και 4 blocks εκεί όπου ο Γιώργος Παπαγιάννης, καθώς ακούω και τον Γιώργο Τσάρα τώρα να μπαίνει, έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Έτσι, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλους. Έτσι, άνοιξες και το μικρόφωνο, πιστεύω και εσύ. Εννοείται, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο discussion, θα το έλεγα, εδώ στο ημίχρονο. Αλλά πριν από αυτό θα σε αφήσω να κάνεις εσύ ένα σχόλιο και θα επιστρέψω σε 30 δευτερόλεπτα για να σχολιάσουμε μαζί το ημίχρονο. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά και από εμένα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, να πω από τώρα. Οπότε να είστε συντονισμένοι, να μην βγείτε, να είστε εδώ πέρα ενεργοί, θέλω. Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 43 όλα. Ένα παιχνίδι το οποίο το είπαμε και στην αρχή πριν ξεκινήσει ο Βασίλης στην περιγραφή, ότι θα ήταν ένα δύσκολο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Παρόλο που η Άλμπα παίζει με απουσίες δύο ψηλών παικτών, του Κουμάντζε και του Σίγμα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, θα λέγαμε, ιδανικά, δηλαδή πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ήταν και πολύ εύστοχος, αυτό σημαντικό, δηλαδή έβαλε και είχε και πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα, κατέβαζε γρήγορα την μπάλα, γρήγορη κυκλοφορία, αλλά το θέμα του είναι η άμυνα βασικά. Ο Έριξον έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα και είναι ο βασικός κίνδυνος, θα λέγαμε, για τον Παναθηναϊκό. Καλή δουλειά έχει κάνει και ο Ταμίρ Μπλαντ, βέβαια, να πούμε, για την Άλμπα, η οποία έχτισε μια διαφορά στη δεύτερη περίοδο, βελτιώθηκε πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να την ελέγξει επιθετικά. Είχε και να έφτασε σημείο να έχει 4-18 νομίζω επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σημαντικό ότι βρήκε αντίδραση εκεί πέρα που έδειχνε να παίρνει μια καλή διαφορά η Άλμπα. Ο Παναθηναϊκός βρήκε αντίδραση, κατάφερε και έλεγξε λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού και κατάφερε εν τέλει, και χάρη στον Κασελάκη και τον Νταρίλ Μέικον, που είναι οι δύο πρωταγωνιστές, θα λέγαμε, στο σημερινό μάτς, να φτάσει σε ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στο ημίχρονο. Χριστόφορε, ρώταμε ό,τι θέλεις. Κασελάκης, ο οποίος, θα πω, Γιώργο, ότι έβαλε 3-3 τρίποντα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, μετά είχε δύο άστοχες προσπάθειες εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ήθελε σκορ από αυτόν. Αλλά ξαναβρήκε ξανά το ρυθμό με το δίποντο το οποίο έβαλε, έτσι. Αυτό ακριβώς, και γενικότερα ο Κασελάκης ήταν ένας παράγοντας που δεν νομίζω να περιμένανε πάρα πολύ στο σκορ κυρίως, όσο στην άμυνα θα λέγαμε περισσότερο. Έχει γίνει ένας παράγοντας για τον Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρερ του, με πολύ σημαντικά σούτ.
Και σίγουρα βοηθάει πάρα πάρα πολύ την ομάδα σήμερα, όπως και ο Παπαγιάννης έχει και μπλοκ πάρα πολλά και στην επίθεση είναι αρκετά αξιοπρεπής και ο Μέικον επίσης πάρα πολύ καλός. Απ' την άλλη, όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στην άμυνα. Φάνηκε ότι έχει δεχτεί και αρκετά τρίποντα, ειδικά στην αρχή της δεύτερης περίοδου δέχτηκε 3 σερί. Με έναν Έριξον, βλέπουμε ο οποίος έναν Έριξον, ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ο Έριξον, έτσι. Αυτό, είναι και αυτό. Ο Μπλατ, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Ακριβώς, που έχει 9 πόντους και 5 ασίστ στον Μπλατ, έτσι. Αλλά και ο Ντασίλβα με τον Σμιθ έχουν αυτοί οι δύο παίκτες 7 πόντους και αυτοί έχουν κάνει, έτσι, θα λέγαμε, σημαντική ζημιά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλείται ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο να σκληρύνει κυρίως την άμυνά του, γιατί θα λέγαμε ότι επιθετικά, παρόλο που υπήρχε μια περίοδο στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, μια έτσι πτώση, θα λέγαμε, στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, βρήκε σιγά σιγά τα πατήματά του ξανά, ισοφάρισε το παιχνίδι, με Μέικον και Κασελάκη οι πρωταγωνιστές. Με ένα μεγάλο σερί, έτσι, έκανε ένα σερί 9-0, άμα δεν κάνω λάθος. Έτσι, έτσι, και κάλυψε τη χαμένη διαφορά που είχε πάρει Άλμπα, 34-43 που είχε πάει, ακριβώς 9-0. Επομένως, ο Παναθηναϊκός αυτό που πρέπει να κάνει, θεωρώ, είναι να σκληρύνει την άμυνά του κυρίως και να βρει τρόπο να σταματήσει τον Έριξον και τα ελεύθερα σουτ της Άλμπα, η οποία μέχρι στιγμής είπαμε ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά και στα σουτ. Επομένως, να πούμε ότι η περιφερειακή άμυνα θα παίξει πολύ ρόλο. Έτσι ακριβώς, και να πούμε επίσης ότι φέτος ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πιο πολύ την άμυνα πάλι πρέπει να κοιτάξει. Δηλαδή το σουτ δεν το έχει. Παρόλα αυτά, στο σημερινό μάτς, Γιώργο, να πούμε ότι έχει σκοράρει αρκετές φορές, έτσι. Δεν είναι κακός δηλαδή. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι είδαμε στη Μόσχα, που ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά άστοχος από μακριά. Σήμερα έχει πάρα πάρα πολύ καλά ποσοστά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 6 στα 14. 43% δηλαδή. Και τα πέτυχε και πολύ γρήγορα και όλα στα τρίποντα αυτά. Επομένως, σίγουρα είναι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο και έχει και πάνω από 50% στο δίποντο, 53% με 9 στα 17. Έχει, εντάξει, έχει 6 λάθη έναντι 2 της Άλμπα, οκ. Okay. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι από πλευράς τουλάχιστον επίθεσης είναι σε μια καλή κατάσταση και η άμυνα είναι αυτό που πρέπει να εστιάσει βασικά. Χριστόφορε, εγώ λέω ότι θα είναι η Ζενή το αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa, αλλά θα δούμε στην κλήρωση. Μάλιστα, έδασε και το προγνωστικό ο Γιώργος Τσάρας εδώ. Έχω πει, Ζενίτ Ολυμπιακός και Αιτχόφεν ΠΑΟΚ. Α, οκ, εντάξει. Ναι, ναι. Ενδιαφέρον. Εκεί καταλήγω. Θα έχει ενδιαφέρον. Εκεί καταλήγω. Μιας και είπες τώρα λίγο για τον ΠΑΟΚ, πώς είδες τις δηλώσεις του Ρότζερς που είπε ότι δεν έχω ιδέα τι είναι το conference. Τώρα τι να πούμε τώρα... Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Τώρα έχει, δεν έχει, δεν έχει, θα παίξει. Θέλει, δεν θέλει. Οπότε καλό θα κάνει να στρώσει. Ο τελικός του conference, να πούμε ότι θα γίνει στα Τύρανα, έτσι. Έτσι, έτσι. Οπότε ένα road trip εγώ το βλέπω το καλοκαίρι, άμα ο ΠΑΟΚ έχει πάει στον τελικό. Καλά, θα δούμε. Άμα ο ΠΑΟΚ πάει στον τελικό, άλλο αυτό. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Έχουμε να δούμε κλήρωση. Μετά είναι μπαράζα αρχικά. Έλα, εντάξει. Είναι δύσκολα πράγματα. Έχει μέσα Λέστερ, έχει μέσα Τότεναμ, έχει μέσα Μαδάρες, έτσι. Το conference. Παρόλο που είναι η τρίτη διοργάνωση, ας πούμε. Τρίτη εντάξει διοργάνωση, όπως τα έλεγε και ο Τσάρας. Με τα ωραία του τα λόγια. Τι περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο? Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να διορθώσει και την άμυνα και την επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αν θυμάστε, ενώ ξεκίνησε από 30, έβαλε 30 μάλλον πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο, Γιώργο, μετά στη δεύτερη σκούρα τα πράγματα. Θεωρητικά τώρα θα έπρεπε να έχει βάλει 60, έτσι, άμα έχει και καλή επίθεση. Ναι, αυτό που λες συμφωνώ. Και έχει μόνο 43. Πρέπει να έχει, ναι, παραπάνω συνέπεια επιθετική, δηλαδή να μην έχει αστάθειες, να το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζει 30 και μετά στο δεύτερο να βάζει 13. Πρέπει να βρει μια επιθετική συνέπεια, θα το λέγαμε έτσι, χωρίς μεγάλες έτσι διακυμάνσεις από το θετικό στο αρνητικό. Επομένως είναι και αυτό πολύ βασικό που λες, Βασίλη, πολύ σωστά το επισημαίνεις.
Βλέπω λέει 83-78. Για να δούμε. Για να δούμε. Ντέρμπι είπαμε το μάτς, το είπαμε και στην αρχή ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, παρόλο που είναι στα μέτρα του η Άλμπα. Αλλά όταν προέρχεται από δύο νίκες με Μακάμπι και Αρμάνι η Άλμπα, σίγουρα δεν μπορείς να το ξεχάσεις και να το παραβλέψεις. Έτσι ακριβώς. Από την άλλη, η Άλμπα πιστεύω ότι θα δώσει περισσότερα σούτ στον Έριξον, που τώρα στη δεύτερη περίοδο τον είχε αρκετή ώρα και στον πάγκο ο προπονητής. Βέβαια τον είχε στον πάγκο γιατί είχε ένα μπλατ καυτό έτσι στα τρίποντα. Αλλά πιστεύω ότι θα πάρει λίγο πιο ενεργό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είδαμε ότι πήραν η Άλμπα πάρα πολλά σούτ και με τον Ντίμαν, ο οποίος θα στόχισε δύο φορές. Γενικότερα βλέπουμε ότι και η Άλμπα υπάρχει μια αστάθεια λίγο στην επίθεση, έτσι. Γιατί η αμυντική ομάδα δεν τη λες, μόνο ότι σκοράρει προς τα μέσα. Έχουμε δει ότι στην άμυνα είναι πολύ κακή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Κάνει εύκολα φάουλ, ιδίως το Μέικον, ο οποίος προσπαθεί να τρυπώσει προς τα μέσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ισχύει και γενικότερα, εντάξει, έχει βάλει με 43 πόντους, αλλά έχει χάσει και πάρα πολλά σουτ, να πούμε. Και ο Μάο Ντολό έχει χάσει 3 σουτ, ο Ζούσμαν 2, ο Λάμερς έχει 1 στα 5. Κακός ο Λάμερ σήμερα, δεν έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Και σίγουρα φαίνεται και η απουσία του Σίγμα, σίγουρα, οπωσδήποτε, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός και αναντικατάστατος στην Άλμπα, η οποία έχει 9 στα 21 δίποντα και 8 στα 23 πόντα. Εντάξει, δεν τα λες και τόσο καλά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι είναι ισόπαλο αυτή τη στιγμή, επομένως περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Άλμπα. Μιας και λέγαμε για το Σίγμα, είπαμε ότι ο Σίγμα είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται η απουσία του, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρα του ότι σκοράρει αρκετά, δημιουργεί κιόλας. Δεν είναι μόνο σκόρερ σημαντικός, είναι και δημιουργός. Οπότε σίγουρα θα παίξει ρόλο και αυτό. Και περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός να περιορίσει τον Έριξον κυρίως, γιατί θεωρώ ότι αν περιορίσει τον Έριξον, ο οποίος είπαμε έχει ένα φοβερό σουτ από τα 6,75, θα τη βρει κάπως στην άκρη με τους υπόλοιπους. Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο, θα τη βρει την άκρη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω γιατί σιγά σιγά θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Απλά πριν σας αφήσω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, αυτό το match είναι must win, Γιώργο, για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή τη στιγμή η Άλμπα είναι από πάνω του, έτσι. Είναι στο 5-8. Έτσι ακριβώς. Όχι ότι θα την ισοφαρίσει, απλά θα τη φτάσει στη μία νίκη διαφορά, έτσι. Θα πάει 4-10. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ακριβώς θα πάει στο 4-10. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για τώρα και για τη συνέχεια, έτσι. Διότι πρέπει ιδίως στα μάτια στην έδρα του να τα χάνει, δηλαδή και να κρατάει και τις διαφορές. Δεν είναι το θέμα μόνο ότι πρέπει να κερδίζει, πρέπει να παίρνει και τη διαφορά, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό, γιατί στο τέλος θα παιχτούν και διαφορές, ιδίως θυμάστε και πέρυσι, έχει το 7ο, 8ο, μέχρι τη 10η θέση, γίνεται χαμός. Κοίταξε, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες για τις διαφορές, ναι, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση που είναι προτελευταίο στη βαθμολογία, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να τον ενδιαφέρουν οι ισοβαθμίες. Παρ' όλα αυτά, αυτός καλό θα κάνει να κυνηγήσει όσα μάτς περισσότερα μπορεί, να έχει και μια έτσι καλή διαφορά και μου πεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο δεύτερο γύρο, γιατί και ο πρώτος γύρος τώρα σε 3 μάτς τελειώνει. Τελειώνει με ντέρμπι στο ΆΚΑ με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Οπότε σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί καιρό με τον καιρό. Η ήττα στη Μόσχα ήταν ουσιαστικά μια ήττα εντός προγράμματος. Αλλά είδαμε ότι πήρε νίκη με τη Zenit εδώ. Με την Bayern ήταν πολύ βελτιωμένος παρόλο που έχασε. Επομένως, το θέμα είναι ότι έχει χάσει τα μάτς στον πόντο μερικά, όπως με την Bayern που λες. Με την Unix. Έχει χάσει και κάποια μάτς εδώ με την Unix, που αυτά τα μάτς δεν πρέπει να τα χάσεις δυστυχώς. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι, Βασίλη. Πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρεις. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει να βελτιώνεται αυτό που λες. Όντως είναι σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή διαφορά. Αλλά εγώ, Γιώργο, το αναφέρω γιατί εντάξει, αυτές οι ομάδες είναι. Η Άλμπα είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού φέτος, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς. Παρόλο που θέλουμε και εμείς να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα και είναι καλύτερη ομάδα, πιστεύω, αλλά φέτος πρέπει να κυνηγήσει αυτά τα μάτς, έτσι.
Τέλεια, Μπαίνουν τώρα οι ακριβώς. πεντάδες στον Νομίζω αγωνιστικό μπορώ να σε χώρο. αποδεσμεύσω πλέον. Οπότε, έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Σου εύχομαι αρχικά να μην υπάρχει παράταση. Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Και θα αφήσω εκεί την ευχή μου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και θα είμαστε εννοείται σε επικοινωνία και Σαββατοκύριακο. Γίνεται Έχουμε και χαμός. live match με guest. Έτσι. Ανοίγεις και την αυλαία αύριο εσύ, Έτσι, έτσι, να έτσι. το πούμε αυτό. Με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ατρόμητο και guest. Δεν τα λέω τα άλλα. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Πάω στα μπουζούκια. Γεια σου. Εντάξει, Βασίλη, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Βασίλης Μάλιαρης, λοιπόν, όπως καταλάβατε όλοι. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο μέρος με τον Παναθηναϊκό να μην πετυχαίνει κάποιο καλάθι στην αρχή και τώρα η Άλμπα είναι στην επίθεση με τον Τίμαν να παίζει με τον Μάουντολό, ο Εύανς πάνω του. Τάπα του Παπαγιάννη στον Λάμερς, φοβερή τάπα του Παπαγιάννη στον Λάμερς και τώρα ο Νταρίλ Μέικον βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Μέικον, πάμε λίγο να ανεβαίνουμε, πάμε τώρα, τώρα να ξυπνάμε. Όλοι like την εγγραφή. Μέικον, Κασελάκης, Εύανς, Νταρίλ Μέικον. Παίζει με Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης χαμηλά. Μπλοκ από τον Ολίντε. Παπαγιάννης όμως παίρνει το επιθετικό. Μέικον, Σάντρος, για τρεις. Στο σίδερο Σάντρος, διεκδίκηση του rebound. Φάουλ όμως του Ολίντε. Χαμηλά στον Παπαγιάννη. Και η κατοχή είναι εκ νέου για τον Παναθηναϊκό. Πάμε λίγο, ρε παιδιά, να ανεβαίνουμε. Πάμε λίγο. Γιώργος Τσάρας πλέον στην περιγραφή. Άντε λίγο να ανεβαίνουμε. Τρίτο φάουλ του Ολίντε. Κασελάκης τώρα με τον Evans παίζει, ξανά Κασελάκης. Ο Λίντε μπροστά του screen του Παπαγιάννη, παίζει με τον Σαντρός. Ο Λό μπροστά του Σαντρός πάει μπροστά μέσα με δεξί layup. Φάουλ όμως από τον Τίμαν και δύο βολές για τον Χάουαρντ Σαντρός. Βολές για τον Σαντρός, ευκαιρία του Παναθηναϊκού να περάσει μπροστά. Πάμε ρε Παναθηναϊκή, όλοι like και μια εγγραφή στο κανάλι. Έτσι ρε Παύλο, έτσι ρε Παυλάρα από τη Γερμανία. Πάμε λίγο. Πάμε μια εγγραφή και ένα like όπως λέει ο Παύλος. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε μάγκες. Ενώ ο Σάντρος ευστοχεί στην πρώτη βολή και κάνει το 44-43. Και 45-43 με τις δύο βολές του Σάντρος που φτάνει στους 7. Λο, Σμιθ, το screen του Τίμαν, Σμιθ με τον Evans, 12 δευτερόλεπτα, παίζει πως το Τίμαν τον Σαντρός, έχει μισμάτς, βρίσκει τον Μάουντο Λο, ξανά προσπαθεί ο Τίμαν να τροφοδοτηθεί, ο Λάμερς εν τέλει με 3 δευτερόλεπτα, σουτ του Λάμερς, στο σίδερο, rebound του Ολίντε όμως, Σμιθ ελεύθερος για 3, αστοχή, rebound επιθετικό, Τίμαν έξω η μπάλα, ξανά για 3 ο Σμιθ, ούτε αυτό μέσα, ο Ολίντε διεκδικεί και πάλι. Αλλά ο Λαμόνικα λέει ότι αυτός έχει βγάλει την μπάλα. Επομένως η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Όσοι Παναθηναϊκοί είστε τώρα σήμερα εδώ, να ξέρετε ότι αύριο Παναθηναϊκός Ατρόμητος θα είμαστε μαζί στην περιγραφή αυτού του παιχνιδιού. 5 και 4 το αύριο Σάββατο με special guest, έναν έτσι φίλο μας του καναλιού, που τον ξέρετε όλοι από τα σχόλια που γράφει. Επομένως είναι συντονισμένοι και αύριο. Μέικον, το screen του Παπαγιάννη. Μέικον, ένα shoot. Το βάζει ο Ντάριλ Μέικον. 47-43. Παναθηναϊκός. Συν 4 τώρα μπροστά. Και πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του. Μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καλά τα πρώτα δύο λεπτά. Λάμερς. Λάμερς με Παπαγιάννη. Σμιθ. Η πάσα δύσκολο ενέργεια. Δεν μπορεί ο Σμιθ. Rebound του Evans. Σαντρός. Σαντρός με Σμιθ. Το screen του Παπαγιάννη, Σαντρός προς τα μέσα, έξω η μπάλα. Κασελάκης, έξτρα πάσα, Μέικον. Με τον Ολίντε μπροστά του. Και 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κασελάκης ποστάρι, ξεπερνάει τον Λό. Σαντρός για 3. Σίδερο. Ο Εύαν στο rebound δεν μπορεί όμως. Και ο Τίμαν εν τέλει για την Άλμπα. Μάλλον το Λό περνάει φάουλ του Μέικον, σωστό. Για να σταματήσει την αντεπίθεση της Άλμπα. Παναθηναϊκός ξεκινάει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Η Άλμπα δεν έχει σκοράρει ακόμα. Και τώρα ο Έριξον περνάει αντί του Ολίντε στο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό να περιορίσει τον Έριξον ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τώρα στην επαναφορά. Λο. Το σκρίν από τον Τίμαν. Ο Λο κρατάει την μπάλα. Παίζει με τον Σμιθ. Σμιθ με Κασελάκη. Μένει με τον Παπαγιάννη τώρα Έριξον με τον Σαντρός.
Έριξον πάει προς τα μέσα. Βρίσκει τον Τίμαν στα 5 δευτερόλεπτα για 3 αυτός. Ούτε τώρα μέσα. Rebound Παπαγιάννη. Μέικον με τον Evans. Το screen του Evans. Μέικον Παπαγιάννης που έχει 8 rebound. Φάουλ όμως. Του Σμιθ πάνω στο Μέικον. 7 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Σωστό το φάουλ πάνω στον Νταρίλ Μέικον. Και τώρα επαναφορά από την πλάγια γραμμή, καθώς ο Σμιθ χρεώθηκε με το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Ο Λό περνάει εκτός παρκέ για να περάσει ο Ταμίρ Μπλατ στη θέση του. Επαναφορά με τον Σαντ Ρος. Κασελάκης πιέζεται από τον Έριξον, τον έχει τώρα στο post. Κασελάκης έξω στο Σαντ Ρος. Εβανς, Σαντ Ρος με τον Μπλατ. 5, πέρασε ο Σαντ Ρος. Ωραία ενέργεια, καλάθι του Χάουαρτ Σαντ Ρος. 49-43. Πάμε να χτίσουμε μια καλή διαφορά. Έλα ρε Μπιν Ντίζελ άρα. Έλα ρε Μπιν Ντίζελ. Πάμε λίγο. 49-43. Παναθηναϊκός με 6 μπροστά. Μπλατ. Το screen του Λάμερς για να πάρει την μπάλα ο Έριξον. Αφήνει στον Μπλατ. Και πάλι ο Έριξον από μακριά. Σίδερο. Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα 15-0 σερί από το δεύτερη περίοδο. Που δεν έχει σπάσει ακόμα. Η Άλμπα εξακολουθεί να μην έχει πετύχει καλάθι. Μέικον για 3 από μακριά. Στο σίδερο όμως. Η μακριά παλιά του Μπλατ στον Σμιθ, ο οποίος δεν μπορεί να πετύχει καλάθι, αλλά ο Μέικον έχει χτυπήσει με το χέρι το ταμπλό και το καλάθι θα μετρήσει. Γνώμη για Ολυμπιακό Σάρ Χριστόφορε, γκολ γκολ το βλέπω. Ο Μέικον πράγματι χτυπάει με τα χέρια του το ταμπλό, γι' αυτό το λόγο μετράει το καλάθι του Σμιθ, αλλιώς ήταν έξω. 49-45 λοιπόν. Με τον Παπαγιάννη τώρα να παίρνει την μπάλα τον Μέικον και να καρφώνει θεαματικά. Αλεϊούπ. Γιώργος Παπαγιάννης. 51-45 στους 10 ο Παπαγιάννης. Έριξον. Μπλατ. Με τον Μέικον. Μπλατ πάει προς τα μέσα. Κερδίζει φάουλ. Χαμηλά. Φάουλ λοιπόν. Από τον Νταρίλ Μέικον. Σωστό φάουλ. Που δίνεται. Να βλέπουμε εδώ το φοβερό αλεϊούπ του Μέικον με τον Παπαγιάννη να λαμβάνει την μπάλα. Πάμε όμως λίγο να ανέβουμε. 145 άτομα. Πάμε λίγο μάγκες μου. Πάμε και 150. Θέλω και πάμε όλοι like και εγγραφή. Τρίτο φάουλ του Μέικον εντωμεταξύ. Έριξον με Τίμαν. Τίμαν με τον Evans. Ο Evans θα κάνει το φάουλ. 51-45 με 5-45 για τη λήξη του αγώνα. Άμυνα να παίξει λίγο τώρα που πήρε μια διαφορία. Ναι, ρε Παυλάρα, αυτό λέμε. Άμυνα, άμυνα. Προς το παρόν καλά τα πάει. Έναν καλάθι έχει δεχτεί. Ο Κάρο Γουάιτ τώρα επιστρέφει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Με τον Μέικον να αποχωρεί. Έριξον. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Έριξον. Ενώ έχει περάσει και ο Πέρι. Πέρι και Γουάιτ αντί Μέικον και Evans. Πέρι τώρα προς τα μέσα. Κασελάκης. Για 3 ο Κάρο Γουάιτ στο σίδερο, rebound του Σμιθ. Ο οποίος κατεβάζει και φεύγει γρήγορα. Έριξον προσποιείται. Σμιθ με Κασελάκι προς τα μέσα. Λάμερς. Αφήνει στον Μπλατ. Κλέβει όμως ο Σαντρός και βγαίνει στον ευνηδιασμό και κάνει ανάποδο layup. Χάουαρτ Σαντρός. Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο είναι σίγουρα ο Σαντρός. Ο οποίος φτάνει τους 11 πόντους πλέον. Μαζί με τον Κασελάκι πρώτοι scorers. Ναι, Χριστόφορε, ισχύει ότι θα πάει. Ενώ τώρα η Άλμπα χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Μπλατ πάνω στον, του Λάμερς πάνω στον Σαντ Ρος, ο οποίος κερδίζει και άλλο ένα φάουλ. Μεγάλο μάτσο Σαντ Ρος. Σαντ Ρος πολύ εργαλείο, λέει Κώστας Βασιλόγιαννης εδώ. Και αυτό οδηγεί την Άλμπα να καλέσει time out. Τηλεπτικό time out λοιπόν. Όμως επειδή είμαστε και 145 άτομα, θέλω να μου γράψετε οι καινούργοι τώρα. Ποιοι είστε εδώ και μας βλέπετε πρώτη φορά. Θέλω να δω όλους τους καινούργιους ή αν όχι πρώτη φορά που είστε λίγο καιρό στο κανάλι. Θέλω να δω όλους εσάς να μου γράψετε και να μου πείτε τη γνώμη σας για το κανάλι, για το περιεχόμενο που έχουμε, αν σας αρέσει κάτι, τι θα θέλατε να αλλάξουμε, να εντάξουμε. Θέλω πολύ να βλέπω τη γνώμη των φίλων του Vasco Sports για το αν σας αρέσει η δουλειά μας. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αυτό το feedback. Από εσάς, οπότε
σίγουρα θα μας βοηθήσει να μας γράψετε την άποψή σας γύρω από το κανάλι. 53-47 λοιπόν, με 5 λεπτά περίπου να απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου και τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει μια διαφορά έτσι αρκετά 6 πόντων. Βρήκε τη λύση, Σάντρος με 11. Εντάξει, Σάβα, έχει κόσμο το γήπεδο, εντάξει δεν είναι και γεμάτο γεμάτο, αλλά έχει και αρκετό κόσμο. Παρασκευή βράδυ σήμερα, 10 Δεκέμβρη. Όπως είπαμε, ο Σάντρος πλέον έχει φτάσει στους 11 πόντους, όσους και ο Κασελάκης. Χιονταριλμέκων, αυτός είναι ο πρώτος σκορ και Παπαγιάννης με 14 διψήφι για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη για την Άλμπα, μόνο ο Έριξον είναι διψήφιος με 14, Μπλατ και Ασμίθ στους 9. Σάντρος με τον Παπαγιάννη, Κέντρικ Πέρι. Ο Κάρο Γουάιτ προς τα μέσα, δύσκολη φάση, δεν τα καταφέρει, επιθετικό rebound από τον Γουάιτ, μπλοκ όμως από τον Τίμαν. Και τώρα είναι ο Ζούσμαν που έχει περάσει το μάτς. Μπλατ, Έριξον, παίζει με τον Ντασίλβα. Φάουλ χαμηλά του Παπαπέτρου. Την αλλάξετε, μην είναι όπως είσαι, μην αλλάξει τίποτα που λέει και το γνωστό άσμα. Έτσι ρε Μπιντής, ευχαριστούμε. Καλησπέρα από Τύρναβο. Χριστόφορο, ναι, θα ανέβει αύριο βίντεο προγνωστικών. Και ένα ιδιαίτερο βίντεο προγνωστικών με έκπληξη, όπως λέει εδώ και ο Κώστας Βασιλόγιαννης. Βίντεο εκπληξούλα, όπως λέει. Αύριο. Αύριο το πρωί. Ταμίρ Μπλατ τώρα το σκρίνει από τον Ντασίλβα. Έριξον με τον Σάντρος. Ντασίλβα τώρα. Παπαγιάννη. Ντασίλβα πάει ανάποδα και νικάει τον Γιώργο Παπαγιάννη σε μια δύσκολη φάση. Ο Όσκαρ Ντασίλβα βάζει ένα δύσκολο καλάθι για την Άλμπα. 53-49. Ο Παπαγιάννης εδώ μπορούσε να τον είχε ανακόψει. Για λίγο δεν το έκανε. Και στο τέλος του χρόνου κιόλας ο Ντασίλβα σκόραρε. Φτάνει τους 9 και αυτός. 9 ο Ντασίλβα, 9 ο Σμιθ. 9 και ο Μπλατ. Πέρι τώρα μένει με τον Μπλατ. Παπαγιάννης χαμηλά στον Παπαπέτρου. Φάουλ του Ζούσμαν. Και δύο βολές πλέον για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Άλμπα συμπληρώνει τα 5 ομαδικά φάουλ. Με το φάουλ αυτού του Ζούσμαν. Φάουλ πάνω στον Παπαπέτρου, ο οποίος είναι και φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος από όλα είναι. Πάει για δύο βολές ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Αφού το λες Χριστόφορε, εντάξει δεν θα αλλάξουμε, χαιρόμαστε που σου αρέσει, δεν θα αλλάξουμε κάτι. Το πολύ πολύ να προσθέτουμε καινούργια πράγματα. Κασελάκης κάθεται στον πάγκο για να πάρει τις απαραίτητες ανάσες. Παπαπέτρου βάζει 2 στις 2 βολές, 55-49. Η διαφορά είναι καλή αλλά δεν είναι μεγάλη. Οπότε γρήγορα μπορεί να αλλάξει. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει να την αυξήσει κι άλλο. Ζούσμαν για 3. Δεν μπορεί. Τίμαν με το επιθετικό. Καλάθι για τον Τίμαν. 55-51. Και ενώ άλλα Ιούπ τώρα με τον Παπαγιάννη να μην μπορεί όμως να καρφώσει την μπάλα. Ντασίλβα. Μπλατ. Έριξον. Για 3 από μακριά. Ούτε τώρα ο Έριξον έχει χάσει 2 σερί τρίποντα. Ενώ ο Πέρι προσπαθεί αλλά χάνει την μπάλα. Λάθος για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε πιάσει το ταβάνι μας, λέει. Έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Ακριβώς Κωστά Βασιλόγια είναι όπως τα λέει εδώ ο Κωστάρας. Ζούσμαν με τον White. Καθώς η Άλμπα έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το παιχνίδι. Ζούσμαν προς τα μέσα. Εδώ παλεύει. Δεν μπορεί και νομίζω έχει σφυριχτεί φάουλ του Σαντρός. Πάνω στο Ζούσμαν. Ωραία, Πέρι. Ξαναβλέπουμε εδώ πώς έπιασε την μπάλα ο Ζούσμαν. Κέρδισε το φάουλ. 55-51 με λιγότερο από 3 λεπτά πλέον για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ζούσμαν δεν βάζει την πρώτη βολή, όμως αστοχεί ο Ζούσμαν στην πρώτη βολή. Μένει το 55-51. Για να δούμε, η δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 55-52. Στους 3 η διαφορά.
Η Άλμπα σιγά σιγά ψαλιδίζει τη διαφορά. Την ώρα που ο Τίμαν κάθεται στον πάγκο για να περάσει ο Σνάιντερ στη θέση του. Και ο Κέντρικ Πέρι κατεβάζει με τον Μπλατ. Μπλατ, Έριξον, Μπλατ, με Παπαγιάννη Έριξον, με τον White. 4 δευτερόλεπτα, 3, Ζούσμαν για 3, φάουλ και 3 βολές. Ω, κακό, κακό, αυτό φάουλ Παπαπέτρου και 3 βολές στο Ζούσμαν. Χριστόφορο Κώστας Βασιλόγανης επανέρχεται την Κυριακή με το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να τον απολαύσετε. Και εννοείται και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και εκεί και λαϊβάκια. 3 βολές τώρα για τον Ζούσμαν, ο οποίος ξαναχάνει την πρώτη βολή. Τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός. 175 άτομα. Πάμε μια εγγραφή στο κανάλι, ρε μάγκες. Πάμε όσοι δεν έχουμε κάνει ένα like και μια εγγραφή. Άντε λίγο να ανεβαίνουμε. Βάσκο Sports είμαστε. Ο Ζούσμαν χάνει και τη δεύτερη βολή. Μιλάμε λαχείο του ήρθε του Παναθηναϊκού. 0 στις 2 ο Ζούσμαν. Και έχει και μία τρίτη, θα τη βάλει αυτή. Για να δούμε. 0 στις 3, παιδιά. Επιθετικό rebound όμως του Σνάιντερ. Μπλατ, Σνάιντερ, Ντασίλβα. 3 βολές έξω. Μπλατ για 3 από το σπίτι του. Σίδερο, rebound Παπαπέτρου. Πολύ τυχερός εδώ Παναθηναϊκός. 3 βολές χαμένες από το Ζούσμαν. Στερούν στην Άλμπα την ισοφάριση. Παπαπέτρου το σκρίνει του Παπαγιάννη. Σαν τρός. Με τον Έριξον. Σαν τρός Παπαπέτρου. Στη γωνία είναι ο White. Εκτελεί για 3. Δεν μπορεί όμως. Rebound από τον Ζούσμαν. Κώστα Βασιλόγνης λέει λογικά και Ευρωλίγκα. Θα δούμε γιατί έχουμε και εμβόλυμα αγωνιστική την άλλη εβδομάδα. Στο Super League. Οπότε δεν θα γίνουν και όλα τα μάτς του μπάσκετ. Έχουμε και την εμβόλυμη την άλλη εβδομάδα, οπότε θα δούμε πώς θα είναι το πρόγραμμα. Παρακαλώ Χριστόφορε, εννοείται δεν μπορούσαμε να σας αφήσουμε χωρίς μετάδοση. Την ώρα που ο Κέντρικ Πέρι αποφεύγει τους πάντες και βάζει ένα πολύ ωραίο layup με το 57-52 με 1 και 10 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι ο Μπλατ μια πάσα χαμηλά. Ο Τίμαν κερδίζει την κατοχή, ο Πέρι ζητάει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά η απόφαση των διαιτητών λέει Άλμπα. Ξανά η σκαστή χαμηλά του Μπλατ. Ο Τίμαν πήγε να πιάσει, ο Ντασίλβα με συγχωρείτε, πήγε να πιάσει την μπάλα. Ο Πέρι έβαλε το χέρι του. Ο Κοντζάλ άλλη μια φορά. Και σε λάδι του Παναθηναϊκού είναι εδώ. Μπλατ με 5 δευτερόλεπτα, 3-2 το τρίποδο του Μπλατ. Ούτε αυτό μέσα, rebound από τον Πέρι. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα, έχει δεχθεί μόλις 9 πόντους στην τρίτη περίοδο. Παπαπέτρου τώρα με Παπαγιάννη στο post-up του Σνάιντερ. Με 8 δευτερόλεπτα Παπαγιάννη στο hook στο σίδερο. Rebound από τον Έριξον και φεύγει ο Ζούσμαν τώρα. Συγγνώμη για την Μπαρτσελόνα. Μας στενοχωρεί αυτό που βλέπουμε, αλήθεια είναι. Like και εγγραφή στα καλύτερα παιδιά της χώρας, έτσι ρε Κοντζάλ. Like και εγγραφή, μάγκες να πάμε. Πάμε 7,06. Τι 7,05 τόση ώρα. 7,06 θέλω. Πάμε λίγο δυνατά. Την ώρα που η Άλμπα έχει την μπάλα με τον Σνάιντερ. Αφήνει στον Έριξον 7-6. Σνάιντερ ένα σουτ για 2 από μέση απόσταση εκτός. Τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό Παπαπέτρου. 6-5. 4 Παπαπέτρου, 3-2 το σούτ του Παπαπέτρου στη λήξη προς τα μέσα. Δεν έχει αποτέλεσμα και η λήξη τρίτης περίοδου με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 57-52. Κάνοντας ένα φοβερό αμυντικά ημίχρονο, καθώς δέχτηκε μόλις 9 πόντους, αλλά και επιθετικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξετρελαθήκαμε κιόλας. 13 πόντους πέτυχε ο Παναθηναϊκός, 14 με συγχωρείτε. 14-9 το επιμέρους σκορ.
Σημαντικό ότι κρατάει την Άλμπα στους 9. Μια Άλμπα η οποία, είπαμε, τον είχε πληγώσει πολύ και με τα μακρινά σου, τα οποία δεν έχουν μπει ευτυχώς προς το παρόν. Εδώ οι αγαπητοί φίλοι, ο Κοντζάλ και ο Μπιν Ντίζελ και ο Χριστόφρο, τα αλλάζουν φιλοφρονήσεις. Αυτό είναι η χαρά του Vasco Sports. Ενώνει κόσμο. Εννοείται, συμφωνώ πάρα πολύ με Κώστα Βασιλόγιαννη που λέει είστε και οι δύο μοναδικοί. Χριστόφορε, λες με Μπαρτσελώνα, μπα. Αυτό είναι πολύ ακραίο ρε παιδιά, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και δηλαδή παρόλο που είναι στα κακά της, παραμένει η Μπαρτσελώνα, οπότε εντάξει. Δεν είναι μια κλήρωση που θα την ήθελε ο Ολυμπιακός, πιστεύω. Καλησπέρα και στο βασικότερο ρε το χτυπημένο, λέει ο Κοντζάλ. Μπράβο ρε Κοντζάλ. Όλα σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος σε ένα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έλεγξε την επίθεσή του. Παρόλο που okay, δεν έκανε πολύ μεγάλη περίοδο επιθετικά, έκανε όμως πολύ σημαντικά βήματα αμυντικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και επομένως πρέπει να διατηρήσει αυτό το ρυθμό. Ο Σάντρος έκανε μεγάλη τρίτη περίοδο, κομβικότατος για τον Παναθηναϊκό. 6 πόντους πέτυχε από τους 14 της ομάδας συνολικά στην τρίτη περίοδο. Τους 6 πέτυχε ο Σάντρος. Ενώ μια πρόσφατη είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά, το Απόλλων Σμύρνης Όφη δεν θα γίνει, αναβάλλεται λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Νομίζω ότι 9 κρούσματα στο αγωνιστικό τμήμα του Απόλλωνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι το μάτς αυτομάτως δεν θα γίνει, ενώ ξεκινάει η τέταρτη περίοδος για την Άλμπα με τον Μπλατ να παίζει με τον Εντα Σίλβα, ο οποίος με ένα ανάποδο lay-up μειώνει σε 57-54. Και τώρα ο Κάρο Βάιτ φύγει στον Κασελάκη. Σαντρός χαμηλά πέρασε ο Σαντρός, δεν πέρασε μόνο το σκοράρι. Μπλατ Έριξον προσπίδε στον στο Ματζούκα, νομίζω που έχει περάσει. Πέρασε και ο Λευτέρης Ματζούκας. Μπλατ με Παπαγιάννη. Έριξον με Ματζούκα. Φάουλ του Λευτέρη Ματζούκα εδώ. Πάμε λίγο ρε μάγκες. Πάμε να ενισχύσουμε. Θα μπορέσω, θα το πάρω Παναθηναϊκό στο μάτς. 57-54 το σκορ. Πάμε λίγο να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι. Τι είναι αυτά. Θέλω 7,06 να πάει. Πάμε λίγο δυνατά να ανεβαίνουμε. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Τώρα είναι ο Λό, αφήνει τον τρίποντο και ισοφάριση της Άλμπα. Τρίποντο από τον Σνάιντερ. 57 όλα. Αγριεύει το πράγμα. Κοντζάλ 5-8 έχει η Άλμπα. Έχει πάρει δύο σερί νίκες με Μακάμπι και Αρμάνι. Σίγουρα κάτι σημαίνει αυτό. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός σκοράρει με τον Κασελάκη να κάνει το 59-57. Λο Ντα Σίλβα. Το τρίποδο του Μπλατ στο σίδερο. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόλις ένα τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Μέικον πάει προς τα μέσα. Σκοράρει ο Ντάριλ Μέικον, ένα δύσκολο καλάθι. Ένα δύσκολο καλάθι. Και τώρα ο Μαντολό για 3 airball. Κασελάκης τώρα μέσα. Δεν τα καταφέρνει όμως. Έριξον. Τρίποντα του Σνάιντερ στη γωνία. Άστοχο. Και ριμπάν του Κασελάκη, ο οποίος πιέζεται. Και παραλίγο να χάσει και την μπάλα. Παπαγιάννης τώρα με τον Ντασίλβα στο post. Έξω στον Σαντρός. Παπαγιάννης ξανά παίζει με το σώμα του. Τρίποντα του Σαντρός στο σίδερο.
Rebound ποιος, ο Μέικον. Το μακρινό rebound. Με τον Μπλάτορα, screen του Παπαγιάννη. 61-57 το σκορ. Μέικον, εκτός ισορροπίας. Καλάθι και φάουλ. Φοβερό καλάθι από τον Νταρίλ Μέικον. 63-57 και μια συμπληρωματική βολή. Νταρίλ Μέικον. Πολύ δύσκολο καλάθι. Στέκεται στον αέρα ο Μέικον. Παίρνει το φάουλ από τον Μπλατ. Βάζει το σουτ. Πάει και στη γραμμή. Για μια συμπληρωματική βολή. Την ώρα που ο Σμιθ επιστρέφει στο μάτς. Έχει περάσει και ο Λίντε επίσης για την Άλμπα. Μέικον στο 16 είπαμε. Με την απουσία Νέντοβιτς ο Μέικον είναι παράγοντας χ. Όσον αφορά την επίθεση του Παναθηναϊκού. 64-57, 7-0 σερί τώρα. Λο. Σμιθ με τον Σαντρός. Και τώρα είναι ο Ντασίλβα. Αφήσε στο μάτι τον Λο και πάλι. Ο Τίμα προσπαθεί. Λο ένα σούτ εκτός ισορροπίας στο σίδερο. Προσπαθεί ο Σμιθ, αλλά ο Σαντρός καθαρίζει το rebound. Και είναι ο Νταρίλ Μέικον τώρα. Παίζει με τον Ματζούκα, αυτός παραλίγο να χάσει την μπάλα, κρατάει όμως αυτή την μπάλα. Την επιστρέφει στο Μέικον. Το σκρίνει του Παπαγιάννη μένει με τον Σμιθ ο Μέικον. Για τρεις ο Νταρίλ Μέικον, στο σίδερο όμως. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Τίμαν. Πάμε για 200 άτομα, πάμε να ανέβουμε στους 200. 190 είμαστε τώρα, για 200 θέλω. Πάμε στους 200. Πάμε 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Λο, η πάσα στα πόδια του Σαντρός, σταματάει το παιχνίδι. Και νομίζω έχουμε και time out από πλευρά Άλμπα, η οποία είναι πολύ λογικό να ψάχνει να βρει τον τρόπο να για μια επαναπροσέγγιση του παιχνιδιού για να μειώσει, καθώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Διαφορά στους 7, 200 άτομα, είστε τεράστιοι, είστε τιτάνες, είστε όλοι μαζί φοβεροί. Πάμε μια εγγραφή όμως ρε μάγκες στο κανάλι να φτάσουμε 7,06. Θέλω 7,06. Το 5 το βαρέθηκα. Θέλω 0,06. Όσοι δεν έχουμε κάνει εγγραφή. Όσοι δεν έχουμε κάνει εγγραφή να κάνουμε δωρεάν είναι. Μας βοηθάτε και εμάς να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μια καλή έμεινα και μια καλή επίθεση και παίρνουμε το μαξιλαράκι ασφαλείας των 10 πόντων. Μετά δεν χάνεται το μάτσο Μπιν Ντίζελ λέει. Σωστό. Αυτό που λέει πολύ σωστή τοποθέτηση. Από Μπιν Ντίζελ. Πάω μόνο δελεωρή Λουκία. Έτσι μπράβο πάμε να στηρίξουμε τον Παναθηναϊκό. Στην Ευρωλίγκα όλοι ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Είμαστε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στηρίζουμε και τις δύο ομάδες. Στην πορεία τους. Ενώ έχει πάρει και το ΆΚΑ φωτιά. Ο κόσμος τραγουδάει. Επτάμε δεν σερί λοιπόν για τον Παναθηναϊκό από το 57 όλα. Και τώρα είναι ο Λό. Το screen του Τίμαν Λό με Παπαγιάννη πάει προς τα μέσα. Κόβεται από τον Παπαγιάννη φοβερά. Γιώργος Παπαγιάννης. Άλλη μια εκπληκτική τάπα από τον ψηλό γήκατα του Παναθηναϊκού. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ξανά ο Λό τον πήγε στα πόδια. Πήγε να τελειώσει με δεξί λέει ο Παπαγιάννης από πίσω του λέει όχι. Και στη συνέχεια ο Τίμαν δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 7,06 είστε τεράστιοι. Συνεχίζουμε όμως, δεν σταματάμε. Βαράμε subscribe, βαράμε like. Δεν σταματάμε. Σαντρός Κασελάκης. Έξω η μπάλα και πάλι Σαντρός πάει προς τα μέσα. Χαμηλά το φάουλ. Μετράει όμως το καλάθι. Καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ξανά με το Σαντρός. 66-57. Άλλο ένα καλάθι και φάουλ. Εδώ δεν περιμέναμε να σηκωθεί ο Σαντρός. Παρ' όλα αυτά σηκώνεται, στέκεται στον αέρα και πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό. Μεγάλο μάτσα από τον Χάουαρντ Σαντρός επιθετικά. Και 66-57. Ο Παπαγιάννης βελτιωμένος, ισχύει η Βασιλό. Με
Μεγάλα ματσιά από τον Παπαγιάννη, αμυντικά φοβερές τάπες και αλεϊούπ, εννοείται που έχει λάβει. Μια βολή για τον Εσάν Τρός. Σαν Τρός στους 13 με 3 assist, 4-5 δίποτα, 2-2 βολές, 4 rebound. Και τώρα διαφορά στους 10, 67-57. Παναθηναϊκός τρέχει ένα 10-0 πλέον σερί. Και δεν ξέρω αν η άλλη έχει απάντηση. Μειώνει προς το παρόν με τον Ντασίλβα, με ένα ωραίο κάρφωμα του Ντασίλβα. Σε 67-59. Μέικον στο Σαντρός. Αλλάζει, πάει προς τα μέσα, βρίσκει στη γωνία τον Ματζούκα. Όχι όμως, κλέβει Άλμπα. Και Σμιθ τώρα, μια βαθιά παλιά, ο Λίντε δεν μπορεί να την κρατήσει. Έχει πατήσει την τελική γραμμή. Αλλαγή και πάλι για την κατοχή της μπάλας με τον Παναθηναϊκό. Να έχει και πάλι αυτό στην κατοχή. Παιδιά, το μάτς του Παναθηναϊκού είναι, το μάτς είναι πλέον στα χέρια του Παναθηναϊκού ξεκάθαρα, έτσι. Ξεκάθαρα στα χέρια του Παναθηναϊκού. Αυτός από τον ίδιο εξαρτάται από τις δικές του επιλογές και αμυντικές προσεγγίσεις. Παπαγιάννης! Ένα κάρφωμα για το 69-59. Έριξον. Ντασίλβα, Σμιθ. Σμιθ προς τα μέσα, Ντασίλβα προσποιείται. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Rebound από τον Κασελάκη. Για τρεις ο Μέικον. Το βάζει ο Ντάριλ Μέικον. 72-59. Στα 4-57 το ΆΚΑ παίρνει φωτιά. Ντάριλ Μέικον. 2-7 τρίποντα. Βάζει ένα κρίσιμο τρίποντο. Στέλνει τη διαφορά στους 13. Μεγάλο τσούτ από τον Ντάριλ Μέικον. Και το σκορ πάει στο 72-59. Παναθηναϊκός με ένα 15-7 στην τέταρτη περίοδο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε όλοι like και γραφή. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. Υπάρχουν όμως 5 λεπτά ακόμα και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά, όλοι like και γραφή να πάμε πλέον 7,7. 7,6 το είδαμε, δεν είναι κάτι. Να πάμε 7,7. 0,7. Πάμε λίγο δυνατά. Φτάσαμε και 200, ναι φίλε. Ελλάδα μόνο, ναι. 203 τώρα. Αλλά θέλω λίγο και τα likes ρε φίλε. 81 likes. Πρέπει να πάνε 100. Μέχρι να τελειώσει το μάτσο πρέπει να έχουν γίνει 100 τα likes. Θέλω και τα likes λίγο να ανεβαίνουν. Θέλω και τα likes να τα δω λίγο παραπάνω. Είναι πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Time out λοιπόν για την Άλμπα. Εσπευσμένα θα λέγαμε. Γιατί εντάξει τώρα το μείον 13 με 5 λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να ανατραπεί θα λέγαμε. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είπαμε ο Παναθηναϊκός κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Έχει μια πολύ καλή διαφορά αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να μην την εξαλείψει. Ξανάρχισε λοιπόν το παιχνίδι. Και ο Λάμερς μπαίνει στη θέση του Ντασίλβα. Και τώρα η Άλμπα στην επίθεση με τον Σμιθ. Ωραίο αλεϊούπ. Ο Τίμαν όμως δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα εκεί ψηλά. 72-59 παραμένει. Άλλο ένα λάθος της Άλμπα. Που δίνει στην κατοχή στον Παναθηναϊκό. Σαντρός. Παίζει με τον Μέικον. Με τον Σμιθ επάνω του αυτός. Ο σκρίνι του Παπαγιάννη, Μέικον για τρεις. Αυτή τη φορά η μπάλα μπήκε και βγήκε πολύ κοντά στο σε νέα τρίπο τον Ντάριλ Μέικον. Έριξον, ελεύθερος με το hook. Μπάλα μπαίνει εν τέλει στο καλάθι μετά από μια έτσι πολυτάραχη πορεία γύρω από τη στεφάνη.
72-61. Μάγκες αράξτε, μην τσακώνεστε. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μην δει απλά. Κοντζάλ, μη στενοχωριέσαι ρε φίλε. Δεν υπάρχει λόγος να χαλιέσαι. Άστον. Την ώρα που ο Κασελάκης κερδίζει φάουλ και δύο βολές υπέρ του Παναθηναϊκού. Φάουλ το πήρε από τον Τίμαν. Πάμε ρε μάγκες για 100 like. Πάμε 87 βλέπω τώρα. Θέλω να γίνουν 100. Κατοστάρα 100. Κασελάκης πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Βάζει και την πρώτη βολή 73-61. Ω, old school καλησπέρα. Καλησπέρα old school, καλησπέρα φίλε μου old school. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Χάνει δεύτερη βολή ο Κασελάκης. Ο Σμιθ πάει προς τα μέσα τώρα. Λάμερς. Ο Λίντε για τον Έριξον. Πιέζεται από το Ματζούκα. Μένει με τον Παγιάννη τώρα. Η πάση στον Λάμερς. Εκείνος πέφτει λίγο άτσαλα στο παρκέ. Κερδίζει φάουλα από τον Κασελάκη. Καλό καιρό σήμερα. Αύριο μπορεί να έχει βροχές. Θα δούμε. Επαναφορά λοιπόν για την άλμπη μετά το φάουλ του Κασελάκη και 9-14 δευτερόλεπτα. Σμιθ στη γωνία για τον Ολίντε, αυτός με τον Σαν Τρός. Πάει προς τα μέσα ο Ολίντε, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει με λέμπρι. Μπαντ Παπαγιάννη και τώρα Σαν Τρός με 3-20 στο ρολόι. Πάει προς τα μέσα Παπαγιάννης! Άλλε ουπ κάρφαμα και πάλι από τον Γιώργο Παπαγιάννη. Με Μέικον πάσα, Παπαγιάννης. Σκοράρι. 75-61 Έριξον. Τίμαν. Έριξον προσποιείται, πάει προς τα μέσα με το hook. Με ταμπλό δεν είναι καλή η φάση. Μπάλα άλμπα λένε οι διαιτητές. Old school άκου. Είμαι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, δεν ήμουν από την αρχή, το πρώτο το έκανε ο Βασίλης. Αύριο Παναθηναϊκός Ατρόμητος μάγκες μου, μαζί στην περιγραφή αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ατρόμητος, 5 και 4 στο ποδόσφαιρο, οπότε old school να είσαι εκεί πέρα φίλε. Αύριο εγώ σε αυτό το μάτς, Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Τίμαν, ο Λίντε, για τρεις ο Σμίθ από τη γωνία, στο σίδερο όμως άλλη μια φορά. Ο Λίντε σώζει την κατοχή, όχι όμως. Οπότε το λέω και το ξαναλέω για όσους Παναθηναϊκούς είναι εδώ και παρακολουθούν ή και μη Παναθηναϊκούς, αύριο 5 και 4 Παναθηναϊκός Ατρόμητος, μαζί θα είμαστε στην περιγραφή σε αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε και ένα special guest μαζί μας πολύ πιθανό που τον έχετε δει και απολαύσει στα μηνύματα και στα σχόλιά του. Τον έχω αναφέρει πολλές φορές. Οπότε πολύ πιθανό και αυτό. Κασελάκης για 3, 78-61 και πλέον το παιχνίδι γίνεται μια τυπική διαδικασία. 5 και 4 φίλε old school, 5 και 4 το απόγευμα. Ο Τίμαν εδώ κερδίζει φάουλ. Μεγάλο μάτσο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έκανε έπρεπε να περιορίσει την άλμπα επιθετικά, αυτό κατάφερε. Και αυτό φαίνεται ότι του δίνει την νίκη σήμερα με ένα τεράστιο Λεωνίδα Κασελάκη. Ο οποίος πετυχαίνει 17 πόντους, Μέικον 20, Κασελάκης 17, Παπαγιάννης και Σαν Τρόσους 14, 4 παίκτες παίξανε σήμερα. Ο Παπαπέτρου είχε μείνει στους 2, White στους 3, Πέρι 4, Evans 4, ο Ρος Παπαγιάννης, Κασελάκης και Μέικον με φοβερές εμφανίσεις και οι 4, 4 σωματοφύλακες. Δίνουν φαίνεται την νίκη στο Παναθηναϊκό, 18 πόντους ο Έριξον από την άλλη και 13 ο Ντασίλβα, 9 ο Μπλατ και ο Σμιθ. Παρόλα αυτά, ο Μέικον κάνει και double-double με 10 assist. MVP ο Μέικον σήμερα. Μαζί με Κασελάκη. Old school, μη φοβάσαι φίλε. Δεν θα φύγω.
Δεν θα πάω, δεν θα πάω. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι, απλά εγώ είμαι με την Άλμπα Βερολίνο, απλά επειδή κερδίζουν φάουλ και μετά δίνουν κανένα καλάθι και φάουλ ενώ έχουν περάσει πόσα δευτερόλεπτα. Μάγκε, το παιχνίδι έχει κρυθεί πλέον, η διαφορά είναι στους 17, 2 και 11 για τη λήξη. Επομένως, σίγουρα το παιχνίδι γίνεται πλέον μια τυπική διαδικασία που λέει και ο Πασχάλης Τερζής. Για τον Παναθηναϊκό που το έχει πλέον καθαρίσει, παρόλο που η Άλμπα έχει δύο βολές αυτή τη στιγμή. Με τον Τίμαν έξω οι πρώτοι, δεν μπαίνουν ούτε οι βολές, φίλε, αν είναι δυνατόν. Η Άλμπα κατέρευσε επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν κατάφερε να είναι το ίδιο ανταγωνιστική για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Βάζει τη δεύτερη βολή. Και εδώ ο Λίντε κάνει ένα φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Ολίντε, Παναθηναϊκός με 2 και 12 και τώρα γίνεται και χαμός στο γήπεδο για την νίκη. Πάμε μια εγγραφή στο κανάλι ρε μάγκες μου, πάμε λίγο μια εγγραφή στο κανάλι, αυτά πάμε 7,07. Πήρε νίκη ο Παναθηναϊκός σήμερα, αυτό είναι το βασικό. Πάμε αυτό, για αυτό πάμε like και εγγραφή, να πάμε 7,07. Πώς λέει old school, όλη εγγραφή. Αυτό που λέει old school, όλη εγγραφή. Μέικον τώρα, 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, Μέικον. Βρίσκεται ο Σάντρος, κάρφωμα του Σάντρος στο 1-10, 80-62. Σάντρος στους 16. 11η ασίστ του Νταρίλ Μέικον, ο οποίος είναι παντού, παντού και πουθενά. Μεγάλο μάτς από τον Μέικον, μεγάλο μάτς και από τον Σάντρος και από τον Κασελάκη και από τον Παπαγιάννη. Αυτοί οι τέσσερις έχουν δώσει την νίκη, ενώ παίρνει συμμετοχή και ο νεαρός ο Αβδάλας. Χειροκροτάει το όλο το ΆΚΑ για την παρουσία του νεαρού. Και ο Ρος αποχωρεί κάτω από χειροκροτήματα για να πέρασει ο Κέντρικ Πέρι. Δεμπούτο για τον Αβδάλα λοιπόν στην Ευρωλίγκα. Σμιθ τώρα με τον Πέρι. Κατοχή για την Άλμπα. Το πάω κλαμία, φίλε μου, θα το κάνει ο Κώστας Βασιλόγιαννης. Να είσαι και εκεί πέρα, όχι μόνο στα δικά μου, εντάξει, εννοείται να μπαίνει σε όλα. Ο Λίντε τώρα βρίσκει τον Τίμαν, ο οποίος άλλη μια φορά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Τρίπια χέρια αυτός τελείως σήμερα. Μπάλα Παναθηναϊκός. Μάγκες μου, έχουμε 98 like αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο για 100. 2 like έχουν μείνει. Αν είναι δυνατόν, 2 like. Πάμε για 2-2 like για να γίνουν 100. Ποιος δεν έχει κάνει like, όποιος δεν έχει κάνει να κάνει, να γίνουν 100. Επιβάλλεται. Πάμε like την γραφή παιδες. Λίγα κανάλια βρίσκουμε για απευθείας μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ, Super Πανάθα. Να είσαι καλά, ενώ πήγαμε και 100 like. Τώρα ο Αβδάλας με την μπάλα κάνει ένα shoot. Αλλά δεν μπορεί να πετύχει το πρώτο καλάθι. Παρ' όλα αυτά παίρνει το χειροκρότημα, εννοείται από όλο το ΆΚΑ. Ο Λίντε για τον Σμιθ. Έχει μπει και ο Ντάλο τώρα. Σμιθ με τον Αβδάλα μπροστά του. Σταυρωτές με το ένα χέρι. Σκοράρει ο Σμιθ ένα ωραίο καλάθι. Το οποίο όμως δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Η Άλμπα πέτυχε μόλις 21 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τα like βλέπω να ανεβαίνουν. Όπως ανεβαίνουν τα like, θέλω να ανεβαίνουν και εγγραφές. Να πάμε 7,07. Προλαβαίνουμε ρε μάγκες. Πάμε και για 7,07. Τρίποντο του Ματζούκα. Ούτε τώρα, ούτε όμως αυτός μπορεί να σκοράρει. Ο Ντάλοου. Τίμαν. Ντάλο με Ματζούκα. Ο Λίντε για 3. Στο σίδερο. Μπαγιά του Πέρ και ο Αβδάλας θα πετύχει με κάρφωμα τους πρώτους του πόντους στην Ευρωλίγκα. Με κάρφωμα από την παλιά του Πέρι, 82-64.
Ο Λίντε παίρνει ένα τρίποντο, το βάζει. 82-67. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Μαντζούκας θα προσπαθήσει. Πέρι. 3. Έξω ο Μαντζούκας θα το πάρει το σούτ. Αλλά δεν θα το βάλει. Τελικό σκορ. Παναθηναϊκός Άλμπα 82-67. Με 15 πόντους διαφορά ο Παναθηναϊκός. Και με τελευταίο καλάθι το κάρφωμα του Νίκου Αβδάλα. Που σκοράρει και τους πρώτους πόντους στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπαμε, ήταν must win το παιχνίδι, ήταν στα μέτρα του Παναθηναϊκού. 4-10 βελτιώνει το ρεκόρ του η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη νίκη αυτή μετά από μια κακή εμφάνιση, θα λέγαμε, στην Ρωσία, στην ΤΣΚΑ, και χωρίς Νέντοβιτς σήμερα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του και παίρνει πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του. Υπερασπίζεται το ΆΚΑ απέναντι σε μια Άλμπα η οποία ήταν ανταγωνιστική μόλις για ένα ημίχρονο. Δεν κατάφερε να είναι για παραπάνω. Επομένως αυτό ήταν το βασικό που κατάφερε η Άλμπα. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πολύ άνετη νίκη σήμερα για την Πανάθα μας, συμφωνώ. Άνετη νίκη κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο όμως, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ό,τι έγινε. Στο πρώτο ήταν πάνω κάτω ίσες οι δύο ομάδες, με τα καλά τους διαστήματα. Και οι δύο. Η δουλειά έγινε όμως στο δεύτερο ημίχρονο και αμυντικά. Αύριο Μάγκες εδώ για αγώνα με Ατρόμπλο. Δώστε όθηση στο κανάλι να έχουμε μια καλή απευθείας μετάδοση και να μην ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα να δούμε αγώνα για την ομάδα μας. Ευχαριστούμε πολύ Σούπερ Πανάθα. Όπως θα λες, αύριο 5 και 4 μαζί στην περιγραφή θα είμαστε και σε αυτό το παιχνίδι. Θα κλείσουμε τη σημερινή ημέρα μαζί και θα την ξεκινήσουμε την αυριανή μαζί. Επομένως δεν θα έχετε παράπονα, θα έχετε Γιώργο Τσάρα back to back. Να ξέρετε. Όπως είπαμε, μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βελτιώνει το ρεκόρ του σε 4-10. Σημαντικό ότι είδαμε μια πολύ καλή εμφάνιση όμως, δεν είδαμε μια απλή νίκη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μια νίκη η οποία ήρθε μετά από κακή εμφάνιση και ήρθε τυχαία. Ήταν μια νίκη η οποία ήρθε με μια πολύ καλή αγωνιστική εμφάνιση. Αυτό είναι το σημαντικό. Με 4 παίκτες να κάνουν πραγματικά σπουδαίο μάτσο. Τον Νταρίλ Μέικον να έχει double-double με 20 πόντους και 11 assist. Φοβερό μάτσο Μέικον. Το είχαμε πει για τον Νταρίλ Μέικον ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στην αυτή την ομάδα. Και με απουσία του Νέντοβιτς κιόλας έπρεπε να κάνει το βήμα μπροστά. Το είπαμε αυτό και στην αρχή της μετάδοσης. Ότι έπρεπε να κάνει το βήμα παραπάνω. Και το έκανε και με παράγοντες οι οποίοι δεν τους περιμέναμε τόσο, όπως ήταν ο Κασελάκης που πέτυχε 17 πόντους και ο Χάουαρντ θα τρως εννοείται. Ο Παπαγιάννης είναι σταθερά, βελτιώνεται συνέχεια. Ας ελπίσουμε να κρατάμε με αξιοπρεπή στάση σε κάθε αγώνα, να μην τρώμε 33 άρες από Ερυθρό Αστέρα κλπ. Η ιστορία μας λέει αξίζει κάτι καλύτερο, σίγουρα αξίζει κάτι καλύτερο. Και μέρα με τη μέρα σίγουρα ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει και βελτιώνεται. Και σίγουρα κάποια μάτς με τέτοιες ομάδες που είναι εκτός οκτάδας αυτή τη στιγμή πρέπει να τα κερδίζει. Σίγουρα Μπιν Δίζελα, μα κάνουν δύο σερί νίκες εννοείται, αλλά νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Ακολουθεί Αρμάνι και Μπαρτσελώνα, όπως καταλαβαίνετε, και μετά Ολυμπιακός, που είναι ένα ιδιαίτερο μάτς αυτό. Επομένως, σίγουρα είναι δύσκολη η υπόλοιπη αγώνα για τον Παναθηναϊκό, αλλά όσο μπορεί να χτυπήσει κάτι θα πρέπει να το κάνει.
Μακάρι να παίζαμε λέει και στους άλλους αγώνες όπως σήμερα. Θέληση και δείξαμε θέληση, αγωνιστικότητα και πάθος. Ισχύει αυτό. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο ένα Παναθηναϊκό πολύ πιο ανεβασμένο, ο οποίος έκανε και φανταστική δουλειά αμυντικά και στην τέταρτη περίοδο και επιθετικά. 25 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο κατάφερε. Ευχαριστώ, λέει, όλη η εγγραφή για τα παιδιά που εργάζονται κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο φίλος ο Old School. Όλοι like και εγγραφή, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια και θέλουμε τη στήριξη όλων σας. Είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας στηρίζετε από την αρχή μέχρι τώρα και όποιους και όσους ήσασταν από την αρχή εδώ αλλά και όσοι προσταθήκατε στην πορεία. Μια πορεία που διαρκεί και συνεχίζει κάθε μέρα. Και είναι πολύ σημαντικό που είστε όλοι εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι σχετικά με το μάτς. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι πολύ βασικό στην αρχή. Ξεκίνησε πολύ δυνατά επιθετικά τον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί με μια καλή διαφορά, να φτάσει και τους 9 πόντους. Στη συνέχεια όμως η Άλμπα, κυρίως με τον Έριξον, βρήκε κάποια σημαντικά σουτ και μείωσε τη διαφορά και το παιχνίδι ήταν σε πολύ κοντινές διαφορές. Η αλήθεια είναι αυτή, καθώς η Άλμπα βρήκε στη συνέχεια ρυθμό και με τα μεγάλα σουτ. Μάλιστα στη συνέχεια κατάφερε να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα η Άλμπα, να φτάσει και το σύν 9, 34-43. Επομένως, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φοβερό σερί 9-0 και έκλεισε ισόπαλο στο ημίχρονο απέναντι στην Άλμπα με το 9-0 όπως είπαμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο εξακολούθησε να παίζει το ίδιο δυνατά, το σερί το αυξήθηκε κι άλλο στο 15-0. Επομένως, καθώς περιόρισε την Άλμπα πάρα πολύ επιθετικά, έβαλε μόνο 2 τρίποντα νομίζω άλλο στο δεύτερο ημίχρονο, 2 ή 3. Και κάνοντας και πολύ καλή προσέγγιση στην άμυνα, αναγκάζοντας την Άλμπα να κάνει πάρα πολλά λάθη, να μην μπορεί να κρατήσει καλά την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ξεκλείδωσε λίγο και την άμυνα της Άλμπα, κυκλοφόρησε πολύ καλύτερα την μπάλα, βρήκε λύσεις με τους 4 σωματοφύλακες όπως είπαμε, σαν Τρος, Κασελάκη, Μέικον και Παπαγιάννη, και οδηγούμαστε σε αυτό το 82-67, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, που δίνει και ψυχολογία εννοείται και βελτιώνει το ρεκόρ, δίνει και την ψυχολογία την απαιτούμενη. Επομένως σίγουρα είναι πολύ θετικό. Εντάξει, όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Δηλαδή, σίγουρα παρουσιάζει βελτίωση από την αρχική εικόνα. Είναι πολύ βασικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το είχαμε δει να γίνεται. Επομένως, παρόλο που ακολουθούν 3 δύσκολα μάτς και δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει κάποια από αυτά, άμα συνεχίσει έτσι μπορεί και να μπορέσει να κερδίσει. Με Αρμάνι, Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό είναι 3 δύσκολα μάτς αντικειμενικά. Με ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα, στην πρώτη πεντάδα. Εγώ ρε τσάρα θέλω κάποια στιγμή να δω ένα ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Σε καταλαβαίνω, Βιν Ντίζελ. Είχαμε ελληνικό ημιτελικό το 9 νομίζω, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί τότε, και θα μπορούσαμε να έχουμε και το 12, εκείνο το Παναθηναϊκό ΤΣΣΚ στον ημιτελικό που θυμόμαστε τι είχε γίνει, που φωνάζουν ακόμα και σήμερα. Μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Εντάξει, θέλει δρόμο ακόμα τώρα, αφού δεν έγινε παλιά, τώρα είναι πιο δύσκολο. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Αλλά μακάρι, ποτέ δεν ξέρεις. Κάποια στιγμή γιατί όχι.
Θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε, για να δούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν πήγαμε 7,7. Πήγαμε 7,6 όμως, πολύ σημαντικό που το καταφέραμε και το καταφέρατε αυτό. Ήταν ένας έτσι σημαντικότατος στόχος. Να πάμε στους 7,6,06. Συνεχίζουμε, μάγκες. Οι 10.000 δεν είναι πολύ μακριά. Αυτό σας λέω μόνο. Δεν θέλει, δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Θα έρθουν οι 10.000. Που είναι ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος, ας πούμε, που έχουμε θέσει. Θα αργήσει πολύ αυτό, Μπεν, αλλά το άθλημα αυτό έχουμε γενικά, είμαστε δύναμοι, οι ομάδες μας, μπορεί να γίνει και αυτό, ξανά το ποδόσφαιρο που πρώτα θα πέσει κομμήτης και μετά θα γίνει. Αχ, πες τα ρε Κοντζάλ. Πες τα ρε Κοντζάλ. Θα μπει Κυριακή ο Κώστας στο γήπεδο, ναι Χριστόφορε, το είπαμε αυτό. Ο Κώστας την Κυριακή θα είναι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και θα βγει live από εκεί με εικόνα για να δείτε εκεί γύρω το γήπεδο και να δώσει και τον παλμό από το Καραϊσκάκη για να πει και πώς είναι το κλίμα εκεί. Οπότε θα έχουμε και σύνδεση από εκεί, από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε 4 ματσάκια αυτή τη βδομάδα. Εγώ, όπως είπα, θα είμαι στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος αύριο, 5 και 4, με special guest που σχολιάζει γενικώς στα δικά μου live, είναι και φίλος μου και θα είναι πολύ πιθανό αύριο να είναι μαζί μας να σχολιάσει το match. Εγώ θα κάνω την περιγραφή, αλλά μπορεί να κάνει και αυτός κάποιες τοποθετήσεις, πολύ πιθανό. Επίσης, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ με Κώστα Μάλιαρη, 7:30 αύριο το Σάββατο, και Κυριακή 5 και 4 Πάω Κλαμία με Κώστα Βασιλόγιάννη και 7:30 Ολυμπιακός Άρης με Βασίλη Μάλιαρη. Ένα μάτσο καθένας και αυτή την εβδομάδα. Οπότε σας στέλνω όλους πολύ ενεργούς, συντονισμένους, με τις εγγραφές σας, με τα like σας, με τα όλα σας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να είστε εδώ. Αύριο ανεβαίνει και βίντεο προγνωστικών, να πούμε που είναι ιδιαίτερο βίντεο προγνωστικών, όχι σαν τα άλλα που κάνουμε με τον Βασίλη. Θα δείτε όμως αύριο τι το ιδιαίτερο έχει. Αύριο λοιπόν θα ανέβει αυτό το βίντεο. Και γενικότερα έρχονται και καινούργια πράγματα. 2 νέες σειρές είναι στα σκαριά. Μία που έχει να κάνει με τα ταξίδια στα ευρωπαϊκά γήπεδα που την επιμελούνται ο Κώστας και ο Βασίλης από τα ταξίδια του στην Αγγλία. Και μία καθαρά δική μου σειρά που την επιμελούμαι εγώ, που έχει να κάνει με τις αντιπαλότητες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι. Οπότε ειδικά αυτό το project ελπίζω να το αγκαλιάσετε, γιατί θα το δουλεύω εγώ και ελπίζω να σας αρέσει, γιατί είναι και δύσκολο project. Οπότε ελπίζω όταν βγει το πρώτο επεισόδιο, που πιστεύω δεν θα αργήσει πολύ, να είστε συντονισμένοι. Καληνύχτα φίλε Όλτσου, καληνύχτα. Να είσαι καλά. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι εδώ το ποδόσφαιρο είναι άλλο οικονομικό μέγεθος, μιλάμε για τεράστιες διαφορές σε πολλά επίπεδα, είναι όλο το χρήμα του κόσμου στο ποδόσφαιρο, ισχύει πολύ Κοντζάλα αυτό που λες, να ξέρεις, είναι πολύ έτσι σοβαρό. Αλλά ισχύει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ισχύει. Σίγουρα ισχύει. Επομένως, θέλω, όπως σας είπαμε, καλό βράδυ από μένα και ευχαριστούμε για τη μεταδόση περιγραφή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, Bin Diesel. Αφού μας καληνυχτίζει και ο Bin Diesel, νομίζω ότι μπορούμε και εμείς σιγά σιγά να σας καληνυχτίσουμε. Να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είστε πολύ καλοί στο κανάλι. Θα περιμένω Celtic Rangers να μάθω. Έχει πολλή ιστορία. Κοντζάλα, αυτό το επεισόδιο θα γυριστεί, δεν θα είναι στο πρώτο, αλλά νομίζω είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα, το έχω φτιάξει στο μυαλό μου. Νομίζω πρέπει να είναι στην πρώτη πεντάδα των επεισοδίων αυτό.
Για να κάνω και ένα mini spoiler, ξεκινάμε με Liverpool Everton, να ξέρετε. Πρώτο επεισόδιο. Δεν θα τα βάλουμε όλα τα δυνατά κατευθείαν. Liverpool Everton θα είναι όμως το πρώτο επεισόδιο. Αυτό. Με ανάλυση που είναι κυρίως ιστορική ανάλυση, έτσι, και των δύο ομάδων, το έτος ίδρυσης και την πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα και η κόντρα τους από που πηγάζει και διάφορα σημαντικά μάτς μεταξύ τους. Οπότε είναι κάτι τέτοιο. Liverpool Everton, λοιπόν, πρώτο επεισόδιο για αυτή τη σειρά. Κοντζάλ, σε σένα το λέω, κυρίως που έτσι και σχολίασες, αλλά και σε εσάς τους υπόλοιπους. Αυτά λοιπόν και από εμάς. Αύριο όλοι εδώ για τον αγώνα με τον Ανδρόμητο. Ισχύει. Ευχαριστούμε πολύ, Σούπερ Πανάθα. Καληνύχτα λοιπόν σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο βράδυ της Παρασκευής σας και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο γεμάτο με Βάσκο Sports. Έτσι εννοείται. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε όλοι like, εγγραφή, να στηρίζετε όλους εμάς στο κανάλι, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και καινούργιες σειρές που, όπως είπαμε, και τα λαϊβάκια μας καθημερινά με μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τα βιντεάκια. Επομένως, προς το παρόν, καληνύχτα σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όλοι καλά. Like, εγγραφή, Βάσκο Sports, δεν σταματάμε, συνεχίζουμε καθημερινά με όλους εσάς στο πλευρό μας, οπότε σας περιμένουμε στα επόμενα. Καληνύχτα σε όλους, τα λέμε στα επόμενα. Γεια σας!